ή στο axa.gr. 9.55 και αν το μήνυμά στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρι μας σημερινής εκπομπής. Στέλνετε ό,τι σχόλιο θέλετε με τα όσα θα συζητάμε με τον Κωστή κατά τη διάρκεια του επόμενου διόρου. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ έχουμε 8 εισιτήρια για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Γράφετε α2, αφήνετε κενό. Τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό και το αποστέλνει στο 54-344 προκειμένου να διεκδικήσετε 8 εισιτήρια τα οποία θα κληρωθούν τη Δευτέρα στις 12 παρατέταρτο και μπορεί ένα από αυτά να γίνει δικό σας. Υπενθυμίζω, α2 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 προκειμένου να διεκδικήσετε τα 8 εισιτήρια. Κοντά μας η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Ασκιάδης Βαλοδήμος, με Σκόντα, με Kia, με Hyundai, με αυτοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας, με αυτοκίνητα για όλα τα βαλάντια και με πολλά αυτοκίνητα ετοιμοβαράζοντα, προκειμένου να κάνετε ένα δικό σας με την καλύτερη τιμή από οπουδήποτε αλλού. Και τα λέω ετοιμοβαράζοντα, μιλάμε για άμεση παράδοση, καθώς υπάρχουν αυτοκίνητα σε Σκόντα και Kia, τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε άμεσα τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο των Θεσσαλονίκων και Αθηνών λίγο μετά το ΑΚΤΕΟ. Υπάρχουν και διαγωνισμοί στο Instagram του Μετρόπολης 95,5 και τα αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Υπάρχουν 3 διπλά εισιτήρια συγκεκριμένα. Συνδεθείτε στο Instagram του Μετρόπολης. Οι διαγωνισμοί ολοκληρώνονται στις 28 του Μάρτη για το παιχνίδι το οποίο θα γίνει Κυριακή 2 Απριλίου. Καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα Γρηγόρη. Επειδή είσαι ειδικός επί των θεμάτων. Σε τι είμαι ειδικός Γρηγόρη? Το θέμα των τρένων. Επειδή έκανα. Μπάρκετ έκανα. Όχι. Οδηγός. Όχι. Έχει κόβα εισιτήρια. Έχει μια εμπειρία των τελευταίων ετών. Μια εμπειρία. 2 χρόνια πάω, έρχομαι το τρένο. Λίγο είναι. Για βάση που πα στην εκκλησία, ξέρει να ψέλνει δηλαδή. Ξέρω να ψέλνει. Τι ξέρει να ψέλνει. Ξέρω. Τι να ψέλνει. Δεν ξέρω. Όποιο πάει στα μπουζούκια και τραγουδάει. Δεν μπορεί να κρίνει αν. Να άλλο να κρίνει, ρε κόκκινε και άλλο να. Εντάξει, τι να κρίνει. Τι να κάνω με τα τρένα. Δηλαδή με συγχωρεί. Δεν μπορεί να κρίνει ένα τραγουδιστή αν έχει καλή φωνή, αν είναι καλό το ρεπερτόριο ότι όχι. Πρέπει να είσαι ειδικό. Τι γουστάρω να ακούω, ρε, το θέμα. Άλλο το τι γουστάρω. Δηλαδή, άμα δεν γουστάρω να ακούω, να πούμε μπουζούκια και να λέει ροκ. Ένα καλό τραγουδιστή, λαϊκό, που εμένα δεν θα μου αρέσει, σαν κακό τραγουδιστή. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό, ρε. Λοιπόν. Λέω, δεν μπορεί να κρίνει αν είναι καλό τραγούδι. Όχι. Μπορείς. Μπορεί. Να... Μπορεί, ρε. Άλλο... Λέ, εγώ ακούω, λέμε ροκ. Ωραία. Και παίζω ζαμπέτα μουσική. Και με δεν μου αρέσει εμένα η μουσική του ζαμπέτα. Ροκ είναι... Πει ότι... ροκ είναι και ζαμπέτα. Πρόσκα μου το κεφάλι μου μέσα. Με τρελάνει, ρε. Τι ροκ είναι ο ζαμπέτα. Σου λέω, ακούω μια μουσική. Ναι. Ακούω Παβαρότη. Ναι. Και πάω, βλέπω μια ταινία με τον ζαμπέτα και λέω, άλλαξε, δεν μου αρέσει η μουσική. Πάνε πει ότι ο ζαμπέτα είναι κακό τραγουδιστή. Όχι, τι κακό. Αυτό είναι θέμα γούστου. Άρα είναι θέμα γούστου. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δηλαδή, με χαρίσει ένα σπίτι στο Πανόραμα ή στο Ρεόκαστρο, θα το γυρίσω πίσω. Άμα με δώσει ένα στην παραλία, θα κάτσω. Τι θα πει. Άλλο... Αυτή που μένω στο Ρεόκαστρο και λέει τι ωραίο που το Ρεόκαστρο, εγώ δεν πάω να μείνω. Αυτό είναι και θέμα. Εσένα δεν σ' αρέσει η περιοχή. Ναι. Αν το σπίτι είναι ωραίο, ναι. Όπου και να είναι, το είναι ωραίο. Το τρένο δεν μ' αρέσει γιατί είναι. Ούτε το πούλμαν μ' αρέσει. Γιατί εγώ κάτω από ένα 80, ένα 75 και στριμώγνομαι. Άμα είναι κανένα βόδι, κανένα μπασκετμπολίστα, πώ θα βολευτεί εκεί μέσα. Θα πάρει δύο θέσει. Θα πάρει δύο θέσει. Ναι. Και άμα πάρει δύο θέσει, τι θα είναι άνετα, άμα πάρει δύο θέσει. Θα είναι καλύτερα από ό,τι αν ήταν σε μία. Πώ θα είναι καλύτερα. Πάντα υπάρχει λύση για κάτι. Μάλιστα. Όταν δεν χωράει, θα πάρει δύο θέσει. Αφού χωρίζεται. Ένα άνθρωπο που έχει πάρα πολλά κιλά. Μάλιστα. Για οποιοδήποτε λόγο. Ναι. Και θέλει να ταξιδέψει με το αεροπλάνο και δεν χωράει σε μία θέση. Ναι. Θα πληρώσει δύο. Μάλιστα. Έχει γίνει αυτό. Θα πληρώσει δύο, αλλά θα σηκώσει το παλούκι εκεί και θα καθίσει. Για πάρε στο πούλμα, το παλούκι δεν σηκώνεται. Για πάρε στο τρένο, το παλούκι δεν σηκώνεται. Πάμε παρακάτω. Τι θες να πεις με τα τρένα. Θέλω να πω ότι ξεκίνησαν πάλι τα τρένα με βάση τον προαστιακό και κάποια μετά. Δεν ξεκινούσαν τα τρένα. Μισό. Δηλαδή, αν έπεφτε αεροπλάνο, δεν θα είχε αεροπλάνα. Μισό. Δηλαδή, άμα πέσει μια ταλίκα και σκοτώσει πέντε, θα φυλάξει. Δεν θα ξαναβγεί ταλίκα στον δρόμο. Είναι το ίδιο. Δηλαδή, άμα είσαι γιατρός. Μιλάμε για μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχει τι να κάνει. Εντάξει. Εδώ υπάρχει. Ανακαλύψαμε όλοι ξαφνικά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν. Να, πού, γιατί κουράζει. Πού θες να καταλήξεις. Δεν κουράζω. Πού θες να καταλήξεις. Αν δεν θες να κουβεντιάσεις. Πες το γρήγορα, ναι. Βγαίνουν τα κανάλια.
Παίρνουν τώρα και στέλνουν ρεπόρτερ στα τρένα. Ναι. Πώς αισθάνεστε που ξαναλειτουργεί ξανά ο προαστιακός, τι γίνεται, αποβάστε κτλ. Ποιος ο λόγος το κάνει αυτό? Να τρομοκρατήσουν τον κόσμο που πάει με τα τρένα. Γιατί να τον τρομοκρατήσουν? Εγώ πιστεύω ότι το κάνουν για τα δύο. Εσύ, άμα ήσουν διευθυντής σε ένα κανάλι, δεν θα τους έστελνες 5-4 στα τρένα? Άσε τι θα έκανα εγώ. Λέμε αυτό που έγινε. Δεν είμαι διευθυντής. Εσύ τι θα. Κρίνω σαν τηλεθεατής αυτό που βλέπω. Καλά, κάνουν και στέλνουν. Δεν είπα ότι άσχημα κάνουν που στέλνουν. Ρωτάω. Τι? Όταν υπάρχει η έκθεση των μηχανοδικών, των ελεκτών και όλων αυτών, ναι, που λέει ότι δεν υπάρχει πυρασφάλεια, ναι, σε κανένα τούνελ, τη διορθώσανε? Ρωτάω. Τη διορθώσανε? Πού θες να καταλήξεις? Βάλαν πυρασφάλεια. Πού θες να καταλήξεις? Ξεκινάνε να δέρνα πώς. Τι διορθώθηκε? Όπως ήταν πάλι. Ωραία. Τότε πώς μειώνονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των επιβατών? Γιατί λένε ότι θα κατεβεί. Θα βάλουμε ένα σταθμάρχη από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Εσύ, τι να κάνουμε τώρα? Για μένα το θέμα δεν είναι κομματικό. Τι θα κάνουμε? Εδώ υπάρχει θέμα σοβαρό. Δηλαδή, λένε οι εμπορικές αμοξυντικές. Μίλα μόνος. Τι μίλα μόνος μου, ρε κόκκινε? Άμα ξανατρακάρει το τρένο, θα σκοτωθούμε άλλοι 50. Τι να κάνουμε τώρα? Με κοιτάει. Αφού είσαι ανόητος. Θα βρεθεί ένα σταθμάρχη, θα πει και ένα μπουκάλι. Ή θα ξανατρακάρει. Τι να κάνουμε? Θα πηγαίνουμε στα πίσω βαγόνια, πα και γλιτώσουμε. Ρε φίλε, με ποια λογική ξεκινάνε τα τρένα όταν υπάρχουν αυτά τα οποία θα έπρεπε. Εσύ μην παίρνει το τρένο. Ρε, ας τα κάνω εγώ. Ρε, με ποια λογική. Με το που λένε θα πηγαίνουν με 100 χιλιόμετρα και όχι με 160. Θα έχω λιγότερο νεκρούς άμα τρακάρει τώρα. Με αυτό τη λογική. Παρατάρτε εσύ το Μητσοτάκι, το ξαναβγάλει. Νομίζει. Τι νομίζει? Τι νομίζει? Δεν κατάλαβα. Άμα σε ένα βουλευτή και σου κάτσε ένα τάλιρο, 4 σου κάτσε μία. Πολύ φθηνό είσαι. Η Λατινοπούλου 4. Τα δύο για μένα. Ήταν βλακίες. Δεν τα έδωσε. Τα έφαγε σου βλάκια και σου δίνει. Βλακίε άλλο. Έλα, ηθικοβλόγια. Πάμε. Δεν είμαι ηθικολόγο. Μιλάω ρεαλιστικά. Εντάξει. Ποιο φοιτητή θα πάρει το τρένο τώρα? Α πάρει το πλοίο. Α πάρει το πούλμα. Το πούλμα μπορεί να έχει θαρμένα αλάστι. Μπορεί να βγει ένα αγριογούρνο. Παντού υπάρχουν αλάστι. Μπορεί να βγει ένα αγριογούρνο να τρακάρουμε με το πούλμα και να σκοτωθούμε. Τι να κάνουμε τώρα? Άμα είναι, μείνε μέσα στο σπίτι. Αυτό σου είπα. Δεν διορθώθηκε. Θες να καταλήξεις. Δεν διορθώσαν τίποτα. Οι αυτοί τους είναι να τρέχουν λιγότερο το τρένο. Αυτή ήταν η διόρθωση. Ημίμετρα. Και ο Καραμαλής θα ξαναβγεί. Ημίμετρα. Καραμαλής. Ημίμετρα, ναι. Θα ξαναβγεί. Αν βγει, άξιζε. Θα κάνει περισσότερα ρουσέτια. Αν βγει, άκουδα, ρε. Είμαστε άξιοι. Θα διορίσει περισσότερο τώρα στο δημόσιο και θα βγει. Και σώθηκε όποιο διορίσει στο δημόσιο. Σώθηκε. Δεν ξέρω εγώ από το να κάθεται άνεργο. Δεν έχουν ακριβήν τα σούπερ μάρκετ. Δεν έχει φτωχήνιο. Δεν έχει φτωχήνιο Έλληνα. Ναι, μπορεί τώρα με τα λεφτά που του δίνουν να τα βγάλει πέρα. Θα κάνει και καμιά λαμογιά ο δημόσιο. Τι λαμογιά να κάνει? Θα κλέψει κανένα ταμείο, κανένα αυτό. Κάτι θα κάνει. Δεν σώζει την κατάσταση. Εντάξει, ξέρει εσύ. Είπε νησα. Τίποτα, λέω, ξέρει από αυτά. Εσύ. Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρει? Αν ήξερα θα ήμουν πολύ καλύτερα. Δεν θα είχα του έγκυρε. Αν μην τα πει στο κίνο και στα. Ποιο κίνο ρε, είναι απαντήσει. Να σου είναι καλύτερα. Ποιο καζίνο. Τι είναι αυτά που λέει? Τελείωνε, παρακάτω. Είναι απάντηση αυτό. Αυτό είναι απάντηση. Δηλαδή τώρα που το κάνουν το τρένο. Εσύ αύριο παίρνει το τρένο. Τρέχοντα και στο πρώτο βαγόνι. Άμα τρακάρω τουλάχιστον θα πάω μια και καλή. Και τι να κάνω, κλειστό στο σπίτι μου. Γιατί με το πούλμα ανάσχημα είναι. Ανάλογα, άμα με το πούλμα πάω πιο αργά, θα πάω με το τρένο. Μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν είναι ασφάλεια το πούλμα. Μεγαλύτερη ασφάλεια από το τρένο σήμερα. Άλλα 10 ταξίδια κάνω με το πούλμα, πάει μέση. Πάνε ένα κόκκινο, τελείωνε. Εντάξει, τελείωνε τότε. Και με το πούλμα που κατέβηκα, 25 ετών ήταν το πούλμα. Πιο μεγάλο από την Ανουσάκη και την. Πώ τη λένε την άλλη, τη Σαπουτζάκη ήταν το πούλμα. Άντε, τελείωνε τώρα. Μπάλα είχε εδώ σκοτώνατε με το πούλμα και το τρένο τώρα. Μα έφαγε μισή ώρα. Ποια γλαμάρα να πούμε. Τι μπάλα είχε? Δεν έχει, δεν σκοτώνονται, δεν βαγώνονται. Μισόλατο. Είπε για μπάλα. Ποια είναι η μπάλα? Η μπάλα είναι αυτή. Αυτή είναι η μπάλα. Αυτό θέλει ο κόσμος. Το ότι βρέθηκαν οι λήθοι έξω από το δικαστήριο και μαχαιρώθηκαν. Καλά, αυτό α μαχαιρώθηκε. Τι με νοιάζει με. Παλή δεν ήταν. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν βλέπει ότι δεν βάζουν μυαλό με τίποτα? Τι να κάνω εγώ? Αφού κάνω εγώ τον ιεροκύρκα, δεν πάνε να σκοτωθούν. Άμα θέλουν να μαχαιρωθούν, τι να κάνω εγώ? Μεταξύ του δεν ήταν. Δεν υπάρχουν πάντα. Οι λάθος άνθρωποι στη λάθος στιγμή. Όχι, δεν υπάρχουν. Ο λάθος άνθρωπος ήταν ο Φουκαράς, πώς το λένε, ο Άλκη. Αυτοί ήταν οργανωμένοι. Οργανωμένοι εναντίον οργανωμένων ήταν. Εναντίον δύο την πέσανε. Τι θα την πέσουνε, θα πάμε σαν το γυμναστήριο? Αυτό δεν ήταν ραντεβού. Τι? Αυτό ήταν επιχείρηση. Εντάξει. Και το άλλο επιχείρηση ήταν το Παοξίδων. Ωραία, είναι επιχειρήσεις.
Ωραίες επιχειρήσεις. Και εμείς αμυνόμαστε, έχουμε τα δικά μας εφόδια, ξέρω εγώ, μας την πέσουν. Τα έχουμε και εμείς να αντιπιτεθούμε. Ας την πέσουν 30 άτομα ή 40 άτομα. Άμα βγάλεις από πίσω ότι αυτό κάνα καλό αντικείμενο, ξέρεις πώς τρέχουνε. Άντε, 30 άτομα. Ο πρώτος, ποιος είναι που θα έρθει. Άμα έχεις άδεια οπλοφορίας. Πόσοι μπορεί να έχουν άδεια οπλοφορίας, ξέρω εγώ. Και όσοι... πόσο λύση είναι αυτό. Άμα έχω άδεια οπλοφορίας. Πόσο λύση είναι αυτό, δηλαδή τι. Τι. Προκειμένου να μην γίνονται αυτά. Να φοβάται ο άλλος, μήπως ο άλλος έχει όπλο και το πάει. Αλλιώς ναι, αλλιώς δεν φοβάται. Ωραία λογική, ρε. Και αυτή είναι, τι να κάνω εγώ τώρα, την αλλάξω. Να την αλλάξει εσύ με τον Παΐσιο να κάνετε κανένα. Δεν είναι θέμα να λιτανία, να πούμε. Ρε φίλε, δεν είναι θέμα να την αλλάξω. Τι να κάνω. Γιατί κάποιος ο οποίος είναι εκπαιδευμένος, κάποιος ο οποίος έχει την άδεια, όπως λες εσύ, ναι, κάποιος ο οποίος γνωρίζει κάποια μάλιστα πράγματα, τι, θα τα αποφύγει. Συνήθως φεύγουν αθώοι. Τι να κάνω, ρε κόκκι, να γίνω θεός, να μην τους στέλνω να πούμε εκεί πέρα, τι να κάνω. Εγώ προστατεύω τον εαυτό μου, τους γύρω μου κτλ. Εντάξει, εφόσον μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Το τι να κάνω, όταν θα βάλει εσένα να κάνω. Έχουμε ένα μικρόφωνο. Δηλαδή... έχουμε ένα μικρόφωνο. Ναι, και τι το μικρόφωνο. Μικρόφωνο είναι λαμογιά. Για σένα. Τι είναι. Δεν είναι λαμογιά, ρε φίλε. Τι το μικρόφωνο. Κάθε πράγμα είναι πώς το χρησιμοποιείς. Ναι. Αν το χρησιμοποιείς σωστά, μπράβο, είναι ευλογία. Εσύ. Αν το χρησιμοποιείς λαμογίστηκα. Δηλαδή. Εσύ πες ότι το έχουμε εγώ λαμογίστηκα. Τι το κάνεις. Εσύ πες. Ακούγεσαι. Δεν ακούγομαι. Ακούγεσαι. Ας βγεις και μια πολιτεία. Εσύ τι είσαι. Εγώ έχω άλλα στραβά. Εσύ έχεις άλλα στραβά. Υπάρχει άνθρωπο χωρίς στραβά. Εγώ δεν βουτάω λεφτά. Κάνω άλλα. Ούτε εγώ βουτάω λεφτά. Εσύ βουτάς λεφτά. Βουτάς, μια χαρά βουτάς. Καθόλου. Βουτάς. Άμα βρεις, βουτάς. Καθόλου. Τελείω. Εγώ έχω άλλα κουσούρια. Αυτά αλλού. Εγώ έχω άλλα στραβά. Αυτά αλλού. Εγώ έχω άλλα στραβά. Ακούς παππού. Μαρτίου, τη δόση πολύ που... καλά έκανε. Έκανε καλά. Εσύ που πήρες τα λεφτά από το άλλο ραδιόφωνο με τόκο, δεν έκανες καλά με τον δικηγόρο εδώ που τσέπε τη λέξη. Ποιο τόκο. Με τον τόκο, εδώ. Λάθος κάνει. Εδώ, εδώ. Λάθος κάνει. Τα πήρες. Κανένα τόκο. Τα πήρες τα λεφτά. Τα δουλευμένα πήρα. Πήρε με τόκο, δεν τα έδωσες. Δεν τα πήρα. Α, δεν τα πήρα. Άλλο τι έκανα, ναι, τη ζητούσα και άλλο τι πήρα. Και αυτό ζητάει, τι να κάνει. Λαμόγιο, και αυτό και εσύ λαμόγιο. Αυτό τα δουλευμένε. Εγώ τα δουλευμένα. Και τόκο. Του κάνει κριτική τώρα. Εκεί με τρελαίνει. Για να πάρεις τα λεφτά τα οποία δικαιούσε. Μάλιστα, ναι. Αν δεν τα ζητήσει με τόκο, δεν θα δίνουν. Κατάλαβες. Καλά κάνει και ο Μήτρο μου και τα ζητάει. Ας μην τον πέρανε σαπάκι, να πρόσεχε ο Καρυπίδης, ούτε καμπούρης και αργός, και τον κάνανε εκεί και πρώτη σελίδα λέγανε τους ρεπόρτερ. Βάλτε τον, να μην τα ζητάει. Βάλτε τον εαυτό σου. Πολύ καλά, πολύ καλά τους κάνει. Βάλτε τον εαυτό σου στη θέση του οπαδού του Άρη. Ναι, τι είναι. Που είναι σκασμένο με χιλιαδιό. Τι θέλει και ακούει τώρα ότι ο Μήτρογλου, ναι, δεν απαιτεί τα χρήματα. Αυτό το Άρη, άμα το βάνε από τη δουλειά του λεφτά, δεν πηγαίνει να τα ζητήσει. Δεν πάει το δικηγόρο. Δεν πάει στο σωματείο. Που έχει αριστερή μερική οπαδή. Δεν με ενδιαφέρει την πολιτικά. Όχι, με ενδιαφέρει εμένα. Γιατί όποιο κάνει τα χρήματα. Και θα σου πω και για το Χρυσίδη που τον πυροβολάτε εδώ. Ποιο. Κάτι Αργιανή. Ποιο το πυροβολεί. Κάτσε, δεν ξέρει. Θα σου εξηγήσω τον λόγο μετά την πυροβολή. Θα σα πω γι' αυτό. Λοιπόν, καλά κάνει ο Μήτρογλου και τα ζητάει. Όπω καλά έκανε και εσύ. Στο άλλο ραδιόφωνο που ήθελες να μας πάρεις, ενώ δεν πληρώνανε εσένα και τα ζητούσε με τόκο. Μανώλα. Γιατί λες ψέματα. Τι ψέματα. Δεν είσαι στο ραδιόφωνο το 103. Και λοιπόν. Δεν μας έλεγες ελάτε εμένα με τον Κουλιανό. Είσαι ένα πλήρωτη εκεί, μανούλα μου. Εσύ ο Γρηγοριάδης, ο Βραζιλιάνος κτλ. Μας πάρετε εκεί. Σα φάγανε τα λεφτά, τα ζητούσατε μετά. Να τα πάρετε. Καλά κάνα. Δεν έφυγε αυτό. Γιατί έφυγε. Για άλλο λόγο. Γιατί έφυγε. Δεν χρειάζεται να δημοσιοποιήσω. Σε διώξανε. Όχι. Έφυγα, παρατήθηκε. Τι παρατήθηκε, αφού έκλεισε. Για άλλο λόγο έκλεισε. Α, για άλλο λόγο. Τα λεφτά τα πήρες. Όχι. Τα δουλευμένα. Δεν τα ζήτησες. Εσύ αν σου χρωστούσαν δουλευμένα. Ο Μήτρογλου. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Δεν ζητάει να πάρει τα χρήματά του. Ζητάει ανάκληση των δελτίων. Και άμα δεν τα δώσει, δεν θα κάνει ανάκληση. Επειδή δεν ξέρω, δεν υπάρχει. Είσαι καλός άνθρωπος, ενώ ο Μήτρογλου δεν είναι. Ποτέ δεν είπα ότι είμαι καλός άνθρωπος. Και οι δυο ξέρεις τι λάθος κάνανε. Και ο Καρυπίδης και αυτός που τον Α103 που είχε. Ότι πήραν σε ένα και τον Μήτρογλου. Αυτό ήταν το θέμα. Του συζητάτε λεφτά, καλά να πάθουνε. Πάρα κάτω το είπα και εσύ. Εφόσον ήμουν κακός, γιατί ήρθα εδώ.
Γιατί ήρθες εδώ. Ναι. Γιατί με πήραν εδώ, αφού ήσουν κακό. Παρακολούθησε τον Κωστάρα να σε πάρει εδώ να. Παρακάλεσα εγώ. Εμένα δεν με είχε δυο. Παρακάλεσα δεν εγώ. Έλεγες, δεν με έψινε. Πριν από λίγο δεν έλεγε ότι. Ρέξα από το γιώτη, δεν με έψινε τα χείλη ένα χρόνο. Για να πα εκεί. Και μετά και να έρθει εδώ εσύ. Εγώ σε έψινε. Δεν με έψινε. Απλά σου κάτσω κάτι μπουνίδια τώρα θα φταίω εγώ. Και θα κάνουμε μπαμ, φαλακρέ. Που δεν ήμουν φαλακρό, τότε είχα μαλλί. Το ψοφίμι και είχα ψοφίμι. Παρακάτω, άστα τώρα δεν νοιάζει τον κόσμο. Τελείωνε. Μα λες βλακίες και καλά, καλά, γελάει και μου κλαίνει και το μάτι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Παίξε μπάλα τώρα. Τι έπαθε το μάτι του, τι έκυνε από τις μπουνιές. Εγώ είμαι 55 και παίζω μπουνιά, εσύ μπορεί να παίξεις. Χαζός. Εγώ είμαι χαζός. Ναι. Γιατί είμαι χαζός. Γιατί μπορεί να έχεις άλλα 30 χρόνια ζωή και με τις μπουνιές θα τις μειώσεις. Ναι, θα βγάλω όγκο από τις μπουνιές. Όχι ρε φίλε. Και όχι από το τηλέφωνο το κινητό, θα βγάλω από τις μπουνιές. Έλα ρε, πάνε στα άλλα θέματα. Ρε ηλίθεια. Ναι. Έχεις υπόψη ότι οι περισσότεροι πυγμάχοι, ναι, ειδικά οι παλαιότεροι. Εγώ είμαι πυγμάχος, εγώ προπόνηση κάνω. Πυγμάχοι, γι' αυτό είσαι ανόητο. Τουλάχιστον εκείνοι διηγούσαν και τρόπαια και χρήματα. Ναι, ναι. Δηλαδή, βάζανε τη ζωή του σε δεύτερη μοίρα προκειμένου να έχουν. Και τι να κάνω, ρε κόκκινε. Να πάω σαν του παλέμαχου πυροσβέστε και του αστυνομικού, δυο-δυο που πάνε με τη σύνταξη και περπατάνε πέρα εδώ, δεν να πούμε. Αυτό σου είπα. Την προπόνηση του τεμπέλη να κάνω. Σου είπα κάτι για την αερόβια γυμναστική που κάνεις. Τι αερόβια, εγώ κάνω αναερόβια, δεν κάνω αερόβια. Σου είπα κάτι για τα σπριν που κάνεις. Για... Σπριν. Καλά κάνεις και κάνεις. Σου είπα κάτι για τα βάρη. Καλά κάνεις και κάνεις. Ξέρεις από τέτοια σειρά. Έχεις και άποψη για σπριν και τέτοια. Πάμε παρακάτω. Γιατί εγώ γεννήθηκα αλλού, δεν ξέρω από αυτή. Γεννήθηκε σε μια ταβέρνα, γεννήθηκε σε ένα ινοπολείο. Σε ταβέρνα γεννήθηκε. Ναι. Μάλιστα. Γυμνάσεις ποτέ. Φυσικά. Πότε, τι έκανε. Τι σε νοιάζει τι έκανε. Ρε, πες τον κόσμο. Γυμνάστηκα. Πού γυμνάστηκα. Δεν το ξέρω τι γυμνάστηκα. Τα σαγόνια σου γυμνασμένα από το φαΐ. Το λαρίκι σου είναι γυμνασμένο από το ποτό. Και αυτή γυμναστική. Τέτοια γυμναστική. Να μπορούσε και εσύ να τη γυμνάσει. Δεν μπορώ. Τώρα προσπαθεί. Στα 55. Τι να ξύπνει και εσύ. Και άρχισε να τρώσει καλά. Ναι. Στα 55. Καλά κάνω. Θα σε πάρω το λόγο. Στα 55 γυμνάζει σαγόνια ηλίθιε. Μάλιστα. Όχι το κεφάλι του στο κλούβιο. Μάλιστα. Τι παθαίναν οι αθλητές του μπόξ πριν από χρόνια. Τι παθαίνανε. Πλάκα μου κάνει. Αποδεδειγμένα ιατρικά, ναι, πολλοί που παθαίνανε εγκεφαλίτιδες ή αλτσχάιμερ ή διάφορα άλλα ήταν από τα χτυπήματα. Ήταν Σαρδάμ, μπόξ έπαιζε και τα κάτι. Ποιο είναι το Σαρδάμ, λέει. Η εγκεφαλίτιδα που έπαθε. Αν κάνει δίπλα σου κάποιο εκπομπή. Δηλαδή, φαντάζομαι να τρώγε και μπουνιέ στην Αν κάνει δίπλα σου κάποιο εκπομπή με όλα αυτά που κάνει και δεν κάνει Σαρδάμ, ναι, θα είναι ήρωα. Άλλα θέματα έχει να πούμε. Α, δεν έχει άλλα θέματα. Δεν έχω άλλα θέματα. Εσύ που έχει άλλα θέματα, για πες μου. Για το ένα σου ξυνίζει. Μου ήρθε εδώ με τη ροζ την μπλούζα. Ποια είναι ροζ, ρε. Ροζ είναι, ρε. Ροζ είναι αυτό. Τι είναι. Υποψία μου είναι. Μόβ είναι. Υποψία μου. Ναι. Με τη Ροζαλία μου ήρθε εδώ πέρα. Ποια είναι η Ροζαλία. Εσύ. Εμένα λες Ροζαλία. Ροζαλία είσαι. Είναι δυνατόν. Ροζ παπούτσια ο ένας, ροζ μπλούζα ο άλλος, άντρας 55 ετών. Θέλω να πάω στο Άγιον Όρος γι' αυτό. Και να μην υποδεχτούν οι καλόγοι. Εκεί φοράνε μαύρα αυτοί. Και ροζ φοράνε το βράδυ. Καρ. Ναι. Τι αστείο. Πάμε και στα πάμε σε διάλειμμα το στρώσο το γλυκάτσι. Μην αργένετε εδώ σε 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Περκανίτσα, αδελφών 109 και Μαρκ Μπότσαρ, η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή μομπιλιάιζερ ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτες, τηλεκυριστήρια, οτιδήποτε μα οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά. Όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 από το Στέργιο Περκανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ για όσους πάτε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, βλέπετε κόκκινος και έχετε έκπτωση 20% στα κλειδιά Immobilizer. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής. Να διαβάσουμε μηνύματα. Πάλι και στα μνήματα, ό,τι σε έκανε. Ρε κόκκινε, λέει, οι άλλοι έκαψαν 100 άτομα, παραιτήθηκε κανείς. Αυτοί ήταν όλοι υποψήφια που έστειλαν τον κόσμο στη φωτιά αντί να τους γλιτώσουν. Τι σχέση έχει ένα φυσικό φαινόμενο ακραίο σε μια περιοχή που καταπατήθηκαν όλα αυτά τα οποία δεν έπρεπε να καταπατηθούν και υπογράφηκαν από την πολεοδομία. Για ποιο λες το. Για το μάτι. Τι εννοείται. Τι σχέση έχει αυτό. Πώς δεν έχει σχέση. Όταν ξέραν ότι τα τρένα έχουν προβλήματα. Και τι άλλοι δεν ξέραν ότι άμα πάρει φωτιά θα κάνουν ζωντανή. Η πολεοδομία. Και αυτοί που τα χτίσαν τα σπίτια. Πόσα χρόνια χτιζόταν τα σπίτια. Πόσα χρόνια χτιζόταν. Τα σπίτια. Πού να ξέρω εγώ, ρε κόκκινε. Επενέβησαν ποτέ για να μην χτίζονται εκεί και να υπάρχει πρόσβαση παντού. Όχι, γιατί ήθελαν να τα έχουν καλά. Η πολεοδομία με τους πλούσιους που κάνουν. Αφού θέλουν να τα έχουν καλά, ναι, ιδού τα αποτελέσματα. Όχι ότι οι άλλοι να μην ρεχνούν. Γιατί να τους κλάψω εγώ αφού τους χτίζαν τα σπίτια εκεί πέρα. Γιατί είναι φίλοι να αμαρτία από το Θεό να κάνουν 100 άνθρωποι.
Γιατί είναι αμαρτία από το Θεό να τακτίζει το σπίτι στο βουνό, είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία από το Θεό να χαρτίζει. Πάνε τώρα στο ΣΕΙΞΟΥ, τα βρίσκουν με την πολεοδομία. Εντάξει. Χτίζουν 10 βίλες. Τα καούν αύριο μεθαύριο. Αυτό είναι το τίμημα. Κάτσε ρε. Και θα στεναχωρηθώ που καήκανε. Για ποιο λόγο να στεναχωρηθώ. Δεν μπορώ να παραλύσω τα. Του άλλου του μπουκαράδε. Πε στο τρένο, του κλαίει η ψυχούλα μου. Εννοείται. Τον άλλο που κάηκε πάνω. Τα παιδιά και τα ζώα. Στεναχωρέθηκα. Τον άλλο που πήγε και κάνει τη βίλα εκεί. Παράνομα και τον πολεοδόμο. Τον πολεοδόμο. Εγώ τον πολεοδόμο δεν τον κακίζω. Λαμόγιο είναι, πήρε τα λεφτά. Του έδωσε μια άδεια. Τον κακίζω. Ωραία. Ο πελοδόμο δεν έμεινε εκεί. Σου να μάθε αύριο να πα εκεί να καεί. Ούτε τον έγινε τον πολεοδόμο. Η φύση να δεχτώ ότι λειτουργήσε λάθος ο κρατικός μηχανισμός. Πού? Εκεί στο μάτι. Ναι. Ότι δεν έκανε αυτό το οποίο θα έπρεπε. Αλλά το ένα είναι δολοφονία και το άλλο. Γιατί το άλλο δεν είναι δολοφονία δηλαδή. Δεν είναι δολοφονία. Πώς δεν είναι δολοφονία. Γιατί... Όταν πας και δίνεις άδεια σε αυτούς και δεν ελέγχεις, δολοφονία. Πιάσανε τον πολεοδόμο. Πιάσανε όλες αυτές τις κυβερνήσεις. Όχι, τον άλλο τον πιάσανε όμως. Τον σταθμάρχη. Από εδώ και καλύτερη δικαιοσύνη εδώ από ότι στην πολεοδομία. Δεν ευθύνεται μόνο ο σταθμάρχης. Ποιος? Αυτό είναι παραπλήρωση. Άλλο λέμε τώρα. Ο σταθμάρχης την πληρώσει γιατί το μικρότερο γρανάζει. Και θα την πληρώσουν και άλλοι. Και σοβαρή χώρα. Ο πειθωρητής του κόλτα 9 μέρα. Ο πειθωρητής του κόλτα 9 μέρα. Σε σοβαρή χώρα έπεφτε η κυβέρνηση. Επειδή είστε εδώ αούγκανοι εσείς. Θα ξαναβγάλετε το Μητσοτάκι. Ποιο διαφωνεί. Δεν ξέρει γιατί θα το ξαναβγάλετε. Θα δώσει κανένα κατοστάρικο, κάνα έσπα, κάνα αυτό, καμιά σύνταξη. Κάνα ρουσφέτη καλά. Να χρεωθούν και άλλο τα παιδιά μου. Ναι. Σε νοιάζουν τα παιδιά, εσύ το ρουσφέτη να κάνει. Όχι, ρε. Δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Γιατί εγώ δεν θέλω το παιδί μου. Όταν τα έπαιζε τον Τηλατρινοπούλο δεν σ' άλλασε. Δεν σε νοιάζει το παιδί σου και το δικό μου το παιδί. Όταν τα έπαιρνε καλά ήταν. Δεν τα έπαιρνε. Δεν τα έπαιρνε. Όχι. Δεν τα έπαιρνε. Ποτέ. Τι μπουνιέ σου τι θε, όνερ ή μετά. Και όνερ. Και όνερ. Δύο δόντια είναι 3.000. Δεν έχω να σου δώσω. Έτσι όπω σε βλέπω ανοιχτό. Ναι. Είναι και που είναι άπλητα κιόλα και σάπια. Ένα άσο με ένα άσο, δύο δόντια σου φύγουν. Πά στα θέματα. Με νευριάζει παραπάνω. Βασιλικό πορτό. Είμαι έτοιμο να σε φάω λάκανο τώρα. Σε πατήσω κάτω. Φόρεσε το ψύκινο. Συμπαρήθα. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Αυτό πραγματικά είναι μέγιστο ερώτημα. Εισιτήρια στο πρώτο και στο δεύτερο βαγόνι. Ποιο πρόκειται να ξαναβγάλει. Εγώ ρε. Όλοι πίσω θέλουν. Εγώ θα βγάλω. Ο τρελό που έχω δίπλα μου. Ναι. Θα βγάλει. Όσο δεν βλέπετε τηλεόραση, θα βγάζετε στα βαγόνια το πρώτο και το δεύτερο. Όσο βλέπετε τηλεόραση αυτού του τρομοκράτε, του δημοσιογράφου, δεν θα βγάζετε στο πρώτο και στο δεύτερο βαγόνι. Ραπτόπουλα, τι να σκοτεινούμε την εκπομπή, πάλι κατηγορεί τον κόκκινο. Δεν βαρέθηκε. Εμεί σίγουρα ναι. Να αλλάξει βελόνα. Επί τόπου. Δεν του αρέσει κάτι και συνοχλεί η κριτική που κάνει. Τι του αρέσει, τι του αρέσει. Δεν του αρέσει. Σου λέω πάμε στα θέματα. Κριτική. Όχι το τρένο, και το πλοίο και το βάτι. Είναι θέματα. Τι είναι θέματα. Δεν είναι θέματα. Αυτά είναι θέμα το μάτι τώρα και το τρένο. Ή δεν είναι θέμα. Όχι. Κύριε Κόκκινο, όποιο σου σχέδιο θέμα θα είναι. Θέμα θα είναι να μην βγει ο Μητσοτάκης, να μην βγει ο Καραμαλής. Αυτό θα είναι θέμα. Τεράστιο. Αφού θα του ξαναβγάλετε, με τσαλίστε τον έρωτα. Κύριε Κόκκινο, όποιο σου χέρι και είναι εκπαιδευμένο, δεν μπαίνει σε τέτοιε καταστάσει. Γιατί το πρώτο που σου μαθαίνουν είναι πώ να το αποφεύγει. Ποιο λέει. Για τι πολεμικέ τέχνε και για τέτοια επεισόδια. Τι να επιφεύγω. Το πρώτο που σου μαθαίνουν είναι πώ να αποφύγει. Ναι, βέβαια. Να έρθει όλο να σε πάρει στα μούτρα, να το πώ θα το αποφύγει. Λέει ο φίλος. Αμαρτιόλα σε πλακώσει. Λέει ο φίλος. Ο φίλος λέει σε καυγά, έμπλεξε ο φίλος. Δεν ξέρω. Γιατί κατά πάνω του κάνω που βάλει να πούμε. Να σου πω κάτι. Κάνα παοξή με κάνα δόντια σε δαγκώσει. Λέει τη γνώμη. Κάνα τέταλο να πούμε. Ήρθε πάνω. Κάντε αντιληψικό. Α, αφού με δαγκάσει ο άλλο, να κάνω αντιληψικό. Έχετε κρατήσει σαν τα δύο γερό στο Muppet Show. Ναι. Είπε γέρο τώρα. Πρόσεχε. Και σένα είπε. Εγώ είμαι. Καλησπέρα από Καλυθέα. Θα μπει λέει στο πρώτο βαγόνι για να έρθει Αθήνα. Το τσακάλι το μιμί. Αυτό που βλέπει αεροπλάνο στα κόμι και τρέχει να κρυφτεί κάτω από το κρεβάτι. Σε κατηγορεί. Ενώ εσύ όταν προσγειώνεται το αεροπλάνο και χειροκροτήσει, δεν φοβάσαι. Τα τελευταία βαγόνια είναι επίφοβα σε εκτροχιασμούς. Σε εκτροχιασμούς. Εκτροχιασμούς. Μάλιστα. Εκτρέφονται τα βαγόνια. Έτσι λέω. Εκτροχιασμούς. Εκτροχιασμούς. Εκτροχιασμούς, μάλιστα. Εκτροφείο άκουσα. Εγώ δεν είπα την επιλόχιο κατάθλιψη, μεταλόχιο κατάθλιψη. Εντάξει. Το ίδιο είναι. Μετά τη λοχεία είναι. Η επιλόγχιος και η μεταλόγχιος είναι το ίδιο πράγμα. Άσχεται. Πυγμαχία σημαίνει αματώματα, λέει ο 265. Φυσικά. Ραπτόπουλε, η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση είναι όλοι οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ. Αυτοί οργανώνονται και αυτοί δολοφονούν. Καλό απόγευμα. Ενώ οι άλλοι είναι αγιόπεδα. Όλοι είναι τέτοιοι. Ενώ οι άλλοι είναι αγιόπεδα. Απλά αυτοί έχουν τα πρωτεία τώρα. Είναι πρωταθλητές. Καλησπέρα, παιδιά από Ολλανδία. Ακόμη μια εκπομπή που ο Μπούζος αναφέρει τον Άρη μόνο για κράξιμο. Το ίδιο και το πρωί με τον Γκουλ.
Άντε να πιστεί ο κόσμος ότι δεν είστε ραδιοπάω, καλά να σα κάνω καρυπίδες και δεν θα σα βάλει στο Χαριλάου. Καρυπίδες δεν βάζει στο Χαριλάου. Τώρα δεν συνέδριψε το Θωμαίδη σε άλλο μέσο. Δεν βάζει στο Χαριλάου, αλλά πώς το λένε, ο Στράτζαλης κάνει στο Real FM, αναμετάδοση. Και, θέλουμε εμείς γι' αυτό. Κάτσε ρε, περίμενε. Βγάζει ο Θωμαίδης την είδηση ότι πρόεδρος και προπολιτής άλλη ομάδα στείλουν μάτς, στη συνέντευξη στον Θωμαίδη. Και τι σιωπάζει. Δεν σιωπώ. Μπερδεμένη είναι τώρα. Το επικοινωνιακό κομμάτι στο ραδιόφωνο μας και στον Άρη δεν είναι σωστό. Αλλά δεν με πέφτει λόγος, ούτε μπορώ να επέμβω και εγώ δεν μπορώ να ανακατευθώ. Και τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Τίποτα. Να μην μπαίνετε στο Χαριλάου. Μην μπαίνουμε. Κωστή, τι είναι αυτά που λες. Το μάτι πέθανε και ο κόσμος που έτυχε να πάει για μπάνιο. Όχι μόνο όσοι είχαν σπίτια. Το κακό είναι αυτό. Ότι κάκιαν και άνθρωποι αθώοι και κάκιαν και παιδιά, κάκιαν και υπεραστικοί, κάκιαν και ζώα και καίνε την ψυχή μας. Οι άλλοι που τα χτίσανε, αυτή είναι υπεύθυνη. Και ο πολεοδόμος στο Λαμόγιο που τα έπαιρνε. Ναι, και αυτό αναδεικνύει ότι γενικότερα, ναι, όσο δεν υπάρχει τέλος σε κάποιες λαμογίες, θα υπάρχουν. Εδώ δίνουν διπλώματα και δωροδοκούν τους εξεταστές. Αυτό τώρα γίνεται. Πας στον δρόμο, δεν ξέρεις αν γυρίσεις πίσω ζωντανός, δεν ξέρει να οδηγάει ο άλλος. Πας στον περιφερειακό, στη δεξιά λωρίδα, βγαίνει ο άλλος από τον άλλο τον δρόμο, κατά πάνω. Το τι ζούμε είναι θαύμα. Φτάσαμε σε αυτή την ηλικία. Όχι. Το δεν είχε γίνει σιδηροδρομικό δυστύχημα μέχρι χτες, αυτό ήταν θαύμα. Και αυτό ήταν θαύμα, σωστό. Το ότι εσύ πήγες δύο χρόνια πήγαινες και δεν ζούτε για σένα, επίσης είναι θαύμα. Παραλίγο στο προστάτρενο. Στο προστάτρενο. Και στον το χείρος και εκείνος. Που τι θες, καταστρέφει τις γυναίκες, να πούμε. Λίγο ήθελε. Την έφαγες η Τζέννη, είναι δυνατόν. Γιατί? Μόνο που το συζητά... Ένα τρένο πιο μπροστά ήταν η Τζέννη. Η Τζέννη κατέβαινε. Κατέβαινε και το εμπερικό κατέβαινε από πίσω της. Θα μπορούσε να τρακάρει. Τι ώρα έφυγε η Τζέννη, ρε. 5 και 10. Από τις 5 μέχρι τις 11 η διαφορά είναι τεράστια. 5 και 10. Η Τζέννη έφτασε 9 και 10. Το άλλο 2 ώρες πίσω ήταν. Άμα του σηκωνόταν το σταθμάρι πιο μπροστά, θα ήμουν ακύρωση εγώ τώρα. Πάμε παρακάτω. Φάστη. Τι να φάω τη γλώσσα μου. Σε ποιο βαγόνι ήταν όταν πήγε. Στο 5ο τη βάζω. Ωραία, τότε. Εντάξει, το πιο πιθανό είναι. Τι φέρανε. Σε κομματάκια, την συναρμολογούσα. Μα πού να φας τη γλώσσα σου, ρε, φαγώθηκες. Γιατί να φάω τη γλώσσα, μόνο οι άλλοι που φωτώθηκαν, φαγώθηκε η γλώσσα τους, οι άνθρωποι. Πάμε παρακάτω. Λύσαξες να πεθάνω, ε. Χθες, εγώ. Λύσαξες, ήθελες. Κουφάλαναμε εγώ στο τρένο. Θα έκανες ένα στεναχωρεμένο, θα πες μεταλλική φωνή, αφού δεν με χωνεύεις. Του κάνω επιθέσεις, να πω και λες του κουφάλα να πεθάνει, να ησυχιά σου. Το θέμα τι λέει βλακία, αυτό με εννοώ. Καμιά βλακία δεν λέω. Πολλές. Τα ψέματα, εγώ ψέματα δεν λέω. Ναι, 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 ναι. Το ψέμα και εσύ είναι έννοιες αντίθετες. Έλα, έτσι. Έννοιες αντίθετες. Ναι, έγραμε τον Χριστίδη, ρε, τι πάθατε. Στημένος ο Χριστίδης που βγήκε στον Μπούζο, στημένη συνέντευξη. Δηλαδή έφτασε ο Χριστίδης 79 χρονών, για κάποιους Αργιανούς το λέω. Έφτασε ο Χριστίδης 79 χρονών, τα έχει τακτοποιήσει τα οικονομικά του, είναι μια χαρά, το προπονητή δεν τον κάνει και θέλει να κατατροπώσει τον Άρη, να πούμε ότι δεν πλήρωσε τον Κουέστα. Αυτά κάθεστε και λέτε. Λοιπόν, θα σας πω μια κουβέντα. Φτάνουμε στο σημείο, να μάθουμε από τον προπονητή της Εθνικής που παίζει ο Κούρτης ότι ο Κούρτης είναι μια χαρά και εδώ το βγάλατε τραυματία. Ρόμπες. Και φτάνουμε στο σημείο να μαθαίνουμε από τον Απτόπλο και τον Χριστίδη ότι είναι οικονομικό το θέμα του Κουέστα. Δεν είστε ρόμπες. Δεν είστε ρόμπες. Λέω εγώ τώρα. Βάζει μια ότι μισό λεπτό, ρε. Ότι μας έχουν ευλουχήσει τα κόμματα και οι ομάδες, το δημοσιογραφικό κόσμο μας έχουν ευλουχήσει. Μην πούμε κακό για τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα πάρουμε το ΕΣΠΑ. Μην πούμε κακό για τον ΠΑΟΚ, μην μας δίνουν αυτοί με τα χατζάρια. Μην πούμε και δημόσιο πρόεδρος. Μην πούμε για τον Μαρινάκη και στείλει τους γορίλες. Μην πούμε για τον Μελισανίδη και στείλει τον Μπράβο. Βάζει όχι, δεν βάζει τέλειο. Έχουμε γίνει ρόμπες ξεκούμποτες. Με αυτούς όλους τους αγριόφλωρους, να πούμε, τους αγριόφλωρους, που βρήκαν εδώ πέρα τους νόμους και τους δικαστές μαλθακούς και πουλάνε μαγκές. Πουλάνε μαγκές. Και έχουν κάνει, μας έχουν κάνει εδώ τους ρεπόρτερ, τους δημοσιογράφους, τους παραγωγούς, ρόμπες.
Δεν θέλω να ρομποποιηθώ. Αν εγώ μάθω ότι ο Κουέστα ζητάει καινούριο συμβόλαιο και δεν του κάνει κτλ. Πρώτος, λέει, εγώ δεν είπα ότι ο Καρυπίδης είναι ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών στον Άρη. Εγώ πρώτος δεν είπα ότι ο Μαρινάκης, ο Σαββίδης, όλοι αυτοί εδώ είναι οι καλύτεροι πρόεδροι που έχουν οι ομάδες. Ποιος ήταν ο Βαρδινογιάννης, ποιος ήταν ο Βουλινός, ποιος ήταν ο Σκόρδας, ποιος ήταν. Ποιος ήταν ο Μάκης Ψωμιάδης. Ο Κοσκοτάς. Ο Κοσκοτάς, αυτοί είναι πολύ καλοί. Και τα κόμματα οι καλούς και τα λοιπά. Δεν θα τους πούμε τίποτα. Δεν θα βρούμε δουλειά και μας δίνουνε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα που ονειρευτήκατε. Τα κανίκα. Ο νόμος ισχυρού με τα τόξα. Ο πολιτισμός σας μέσα. Λαμόγια. Καταρχήν ο Χριστίδης. Ας τον εξημίζει. Ο Χριστίδης. Τον πιάνεις τον Χριστίδης. Έχω το δικαίωμα να πιάσω ποιον άλλο. Τι να πιάσεις όμως τον Χριστίδης. Ο Χριστίδης δεν είπε ότι ξέρω ότι... Κάπου το άκουσε. Άκουσα ότι συμβαίνει αυτό. Ναι. Από αυτό. Και με παίρνουν τώρα οι συμπαίκτες του και κάποιοι άλλοι Αριανοί. Το λέω δημόσια τώρα, γιατί με τρελαίνετε. Δεν είναι επειδή έχω καλή σχέση με τον Χριστίδη, γιατί μεγάλωσε με τη μάνα μου από μωρό και έπαιξε με τον πατέρα μου μπάλα χρόνια. Άμα ήταν κανένα το Μάριο Χριστίδης, δεν θα τον συμπαθούσα και θα τον είχα. Κύριος. Εντάξει. Δεν μπορείτε να λέτε λοιπόν εσείς τι είπε ο Χριστίδης, είναι Αριανός αν είναι εξής. Όταν ρόπες 20 χρόνια τρέματε το Σαωρίδι και παίρνατε κάψεις. Και εγώ έφευγα με τα ελικόπτερα από εδώ πέρα, ρε ρόμπες. Παλιορόμπες. Δειλή. Ένα σαν πιγκουίνος. 1,70 με άλλους 2-3 χοντρούς. Κάνανε τον Άρη κουμάντο 20 χρόνια. 4.000. Και δεν είχατε, ο κύριε και κύριοι. Του έδινε και εκπομπή, κύριε και κύριοι. Άντε να πούμε εμείς σας, πριν φύγω από τη ζωή σας, ρημάξω να πούμε. Φούλτα, κύριε και κύριοι, τρέχει διαγωνισμός μια Τζάγκουαρ. Κληρώνετε 4.200. Άμα στρελάνετε. Σας πείραξε ο Χριστίδης. 20 χρόνια, 5 χοντρομπαλάδες. Με 800 αγωνιστέρι είναι ερήπια. Ο Οβίδιος, είδα τον Οβίδιο της Πράσμης, με κοιτούσε στραβά. Να του τραβήξω καμιά ανάποδη τώρα που με κοιτάει στραβά. Στο πάρκο εκεί στη Νέα Ελβετία. Θα δείξε φρόνημα, ρε. Δεν είμαι καλά, εγώ με παλάβρας. 20 χρόνια χούντα στον Άρη. 5 χοντρομπαλάδες, πλατυπόδιδες. Και βγαίνετε τώρα, εσείς τρέματε τον Τρέματε ρε! Τρέματε βρε Φλόρι! Φλόρι! Τρέματε! Φλόρι! Και φεύγαμε εμείς με τα αστυνομικά, τα γκάλαντα από εδώ και τα. Και τι μάρκα ήταν τα μάξια τότε, δεν θυμάμαι να πούμε. Και ένα ελικόπτερο είχε έρθει. Μας πήραν τα ελικόπτερα από εδώ. Είπαμε έριξε ο Σαωρίδης στον Άρη. Κυρίες και κύριοι, είχε χλωμιά κίτρινο σαν το λεμόνι, το μουστάκι του πράσινο είχε γίνει από το φόβο. Φούλτα, κυρίες και κύριοι, το μουστάκι πράσινο από το φόβο. Τρέχαν κίτρινα αυτά από τα παντελόνια τους και εδώ πέρα μέσα μας πουλήστε μαγιά. Σας θέω Χριστίδης. 20 χρόνια χούντα. Οι άλλοι, η κατογούμενο, έπαιρνε κυρίες και κύριοι, πήρε γυναίκα του γούμενου που τον έβρισε τον γούμενο Λαπτόπουλος. Πω, και ο Βενιζέλος, ο φίλος του. Φοβόσαν τον Βενιζέλο. Λιποθύμαγε η γυναίκα του γούμενο, γιατί είπαμε για το γούμενο. Και ψάχνετε να βρείτε, γιατί εγώ έχω 30% ακροματικότητα, ρε ρόμπες. Ξεκούμποτες. Ψάχνετε να βρείτε τώρα. Τι ψάχνετε να βρείτε, ρε δειλή. Και πέρατε τον Καρατζαφέρη κάτω, γιατί τον έβριζα και εκεί. Παοκάρχες όλοι. Παοκ. Μέσα από ένα παοκ ονομής. Παοκ. Παοκ. Η μισή Παναθηναϊκή και Ολυμπιακή ήσασταν. Η μισή που είσαστε τώρα παοκ. Και κονομάτε, λέτε, δείτε, πάω. Η μισή είστε στον Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή. Μου τα έχει πει ο Κλαδάς όλα. Και ο Τζαμάλ, και ο Μάξο Μανάβης και ο Νικόλας. Μου τα έχουν πει όλα. Μου έχουν πει τι ομάδα ήσασταν μικροί. 30 ετών γίνεται παοξίδες. Πάοκ, 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 πάοκ. Τρώγαμε ξύλο εμείς. Χάναμε δουλειές εμείς για τον Πάοκ. Μην τον χάσουμε. Και βγαίνουν τώρα, λένε, είναι αντιπαοξίδες ο Ραπτόπουλος. Ενώ εσείς που κάνατε το Βουλινό. Και τον ΠΑΟΚ να χρωστάει στους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, ρόμπες. Τα payroll δεξιά και αριστερά. Να βγει ένας, μια χαμούρα να πει ότι πήραμε ένα φράγκο από κάποιον παράγοντα. Ή μια δουλειά. Ρόμπες. Ο Χριστίδης. Σας θέλεις ο Χριστίδης. Ρόμπες. Βλέπατε τον πιγκουίνο τον άλλο, τον Σαωρίδη. Σαν Μόγκολος ήτανε. Γερός ήταν ο άνθρωπος εκεί που είναι εντάξει. Καλά τον έχει ο Θεός. Τον έκαψε. Τον τρέματε. Τον βλέπατε και τρέματε. Να οβίδω με ένα κεφάλι.
με κρασικό στο χέρι του και δώσει πέντε μπουνιές κάτω, ένα βόδι μανώνα με ένα κεφάλα, όλοι με τη Βέσπα, καλή ώρα του, άλλοι πιο τρεις χοντροπαλάδες, σκάνα κουμάτα τον Άρη 20 χρόνια. Και σας πρέπει ο Χριστίδης τώρα. Δεν με ενοχλεί ο παδός. Δεν λέω για παδούς μόνο. Μισό. Η συμπαίκτα σου μου κάνει λοιπόν. Παίρνει κι άλλο το συμπαίκτη. Η παλέμαχη του Άρη τώρα. Βλέπανε το Σαούρδι. Έπρεπε να παίζω εγώ στον Άρη. Πάμε παλέμαχο στον Άρη. Σου πω εγώ Σαουρίδης. Και πέρυσι. Ο Πέρυσι καλά ήταν. Του έφυγε. Του είδε ο Πέρυσι. Τι ήταν και έφυγε. Μα πείτε εσείς. Το γούμενο κάνατε αβάτες εδώ πέρα. Το δρόσο. Δρός. Είχα και το βόδι εδώ δίπλα. Ο δρός. Ο δρός. Μην μπερδεύω. Ο δρός. Και ο δρός. Ποτέ δεν σου είπα. Στην ευρωπαϊκή πίστη. Σταμάτα λίγο. Ποτέ δεν σου είπα. Σταμάτα λίγο. Σταμάτα μιλήσω. Η ευρωπαϊκή πίστη. Την κάνατε αβάτα εδώ. Πάτα λεφτάκια από τον κόσμο. Τρώγαμε εμείς ξύλο. Μείναμε με το κόρτομα. Και μας τη λένε και από πάνω. Ο δρός. Ο άλλος με τα μαγιό θα έπαιρνε το ΠΑΟΚ. Άντε αβάτα. Από τη Σουηδία. Τη Σουηδία ο βασιλιάς του Παπαδόπουλος. Μαγιό. Παπαδόπουλος. 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 Το λέγανε αυτό το χέρι. Εδώ δρός. Ποιος μη, ο δρός και ο γούμενος αυτά δρός. Τα παραμύθια που λέει. Ήρθε ο Άγιος Άνθρωπος εκεί ο Σαββίδης. Καλή του ώρα. Καλή του ώρα ο Άγιος Άνθρωπος. Ήρθε εκεί πέρα τους έκανε ομάδα. Ο δρός. Μπερδεύεις το χειρουργό το δρόσο. Ποιο χειρουργό ρε μισή δώσει καλά μπουνί. Μπερδεύεις το μπλάκα. Λέγε ρε το μουστάκι εδώ να λες για το δρόσο. Ποτέ δεν μου είπε. Εμένα. Κλείσε λίγο τον ήχο. Έκανε το μάτι και τώρα το πούλωσες. Τι έγιναν οι πολεμικές τέχνες. Τι γίνανε. Τράφη πήγανε. Ρε παίξε μπάλα τώρα. Μπερδεύεις τον γιατρό. Χειρούργησε τον πατέρα μου. Μην μπερδεύεις. Ποτέ δεν έχω. Άλλο αυτό εκεί. Χειρουργούσε τον πατέρα του τζάμπα ο γιατρός. Βάνε τα κόκκινος εδώ. Τον άλλο τον φουκαρά τον ορολόγο. Ξέρεις τι έκανα. Τι να. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είχες ένα ορολόγο εδώ ένα χρόνο. Δεν ξέρω. Τον έβγαζε. Τον έβγαζε τον ορολόγο. Πώς το λέγανε τον άνθρωπο, το θυμάμαι. Αναγνώστη. Τον αναγνώστη. Έτσι αναγνώστη, αλλιώς αναγνώστη. Μόλις συγχωρέθηκε. Ούτε τάκ δεν είσαι. Να το πεις, κύριε αναγνώστη, ελάτε. Είχε κάτι με αυτό. Βέβαια. Άμα το κάνεις τον άλλο να βάλει, γιατί σε κάνει τζάμπα τη διάγνωση. Και μετά όταν πεθάνει ο παπάς το γράφεις, βέβαια. Είναι με αυτό. Δεν είναι με αυτό, ρε. Ποιο είναι το επιλήψιμο, ρε. Ποιο είναι το επιλήψιμο. Εσύ δεν έχεις πει για τόσους ανθρώπους γιατρούς. Εγώ το λέω συνέχεια. Το κάνω ποιο είναι. Πρέπει εγώ να το ξέχασε, ναι. Δεν ξέρω αν το ξέχασα. Και δεύτερον. Άμα σε πιάσει κανένα προστάτη, θα το ξαναθυμηθεί. Δεν ξέρω αν το ξέχασα. Ναι. Και δεύτερον, δεν ξέρω τι έκανα με τον δρόσο. Γιατί όταν έπαθε το έμφραγμα ο πατέρα μου, ήσουν μπροστά. Ποιο δρόσο. Ήσουν μπροστά. Δεν σου έλεγε ο κυρίε και κύριοι για τον δρόσο. Ποτέ. Ποτέ. Δεν είχα. Δεν είχα δικέ κουβέντε με τον κύριο. Μια χαρά τη είχε. Ποτέ. Και έκανε και μαγνητοφωνήσει πίσω από την πλάτη μα. Έτσι πήρε τα λεφτά σου. Τα έκανε αυτά. Μία φορά το έκανα και να πάρει άλλη φορά. Ομολόγησε. Εγώ όταν είναι κάτι αληθές, το λέω. Μπράβο. Το έκανα και να πάρει τα λεφτά σου. Ναι ή όχι. Έπαιξε, λέει. Λέγε, ρε. Μπράβο, Γρηγόρη. Το έκανε για μένα, ε. Και για μένα. Πες ότι το έκανε για σένα. Και για του δύο τώρα. Μπράβο, Γρηγόρη μου, γλυκέ μου. Αφού έβλεπα ότι δεν υπάρχει άλλο τρόπο να τα πάρουμε. Έκανε την τηλεφωνία ανοιχτή. Αγρόαση. Δεν τα πήραμε. Ποιο είναι το επιλήψιμο, δεν καταλαβαίνω. Όταν πολεμάει βρώμικα, τι θα παίξω εγώ. Τι θα παίξω, για παίρνω. Μη. Όταν με πολεμάει βρώμικα, με τι θα παλέψω εγώ. Καθαρά. Με ούλτρεξ. Δεν ξέρει από το σαμπουάν, άστο. Είναι κάτι άγνωστο για σένα. Τι όμω παίρνω σαμπουάν. Παίρνει τι παίρνει. Μανούλα μου. Να χαρώ εγώ. Να χαρώ. Κατάλαβε, δεν ξέρει από το σαμπουάν. Ούτε αυτό ξέρει. Ποιο. Ούτε ο Μιχάλη ξέρει. Τουλάχιστον αυτό είναι και ωραίο άντρα. Είδε και έτσι. Και ωραία φωνή. Αλλιώ. Εσύ τι φωνή έχεις. Μάπα. Γι' αυτό τσατίζεται με τη δική μου. Με τη δική μου γι' αυτό τσατίζεται. Πήρες μεταλλική φωνή. Γιατί πήρες μεταλλική. Ναι. Εκνευρίζεις. 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 Ναι, εκνευρίζομαι. Σημίτη. Είμαι. Το ψήφισες το Σημίτη. Ποτέ. Μια χαρά. Ποτέ. Πασόκ ήσουν. Ό,τι βλακεία σου. Ποτέ δεν έχω πει Πασόκ. Εγώ δεν κρύφτηκα. Εγώ δεν κρύφτηκα. Εσύ είχες κρυφτεί. Εμένα του Λεκάκη, του Πασόκ και η αδερφή που είναι ηθοποιός. Με έχει πει ότι το 71 και αυτή γεννημένη σαν για σένα, το 70, ναι. Ότι ήταν και αυτή στο, πώς το λένε, πώς το λένε το σχολείο κάτω, οι Αλυταράδες που πήγαιναν εκεί στον Ευκλήδη, ότι είσαι ο πρωτοστάτης του Πασόκ, έτσι μου είχε πει.
Αυτό ισχύει. Ηθοποιός. Όχι, δεν λες την αλήθεια. Τι? Δεν λες την αλήθεια. Τον έλεγχο του Ευκλήδη. Μάλιστα. Τον είχε η Νέα Δημοκρατία. Εσύ τι δουλειά έχεις. Θα σου πω. Η Λεκάκη μετά με εμένα. Θα στα πω ρε όπως έγινε. Ηθοποιός. Είχε ωραία. Το διευθυντή της τεχνικής εκπαίδευσης μπορεί ο Ελλάδος, επειδή κάναν παρέα, τον έβαλα στοίχημα ότι θα το χάσει η Νέα Δημοκρατία. Άντε πάλι με τα στοίχημα. Χριστέ. Ρε σου λέω τι έγινε. Και τι έκανες εσύ. Και το λέω. Εγώ θα πω ότι είμαι Πασό και θα βγάλω το Πασό. Μάλιστα. Για, από την καλύψη καρδιά δηλαδή. Όχι ρε, για το στοίχημα το έκανα. Στοιχηματικό ήταν ο λόγος. Τσάκα λίγο καρδιά. Μάλιστα. Άρα καλά με είπε Λεκάκη εμένα. Ισχύει. Όταν ισχύει κάτι, το λέω. Γιατί λες πολλές φανφάρες. Εγώ. Βεβαίως. Μάλιστα. Ό,τι σου λένε δεν το φιλτράρεις, τρέχεις. Τέρμα τα γκάζια, βάλε φρένο ρε ζώο. Βάλε φρένο σου λένε, δεν βάζεις. Ό,τι σου λένε το πιστεύεις. Μετά το γυρίζει το πιστεύει. Γιατί είσαι ικανός. Δεν είσαι ανίκανος, το γυρίζει. Και έχεις τρόπο. Μπλα μπλα πρόλογο. Εδώ 100 παοξίδες έβαλε το σπίτι μου. Του θέπισε σε 10 λεπτά, πήγα να το σκοτώσουν 4 ώρες τα ξημερώματα στην πουγάτσα του Γρηγόρη και ξαφνικά ακούω κουδούνια. Έβγα έξω, μπορεί κουφάλα κόκκινη. Ο Ραπτόπουλος ξαφανισμένος. Και περιμέναν αυτοί να ανοίξουν. Τώρα μιλάμε για τερατολόγο που δεν υπάρχει όμοιος. Δεν υπάρχει. Έχασε ο ελληνικός κινηματογράφος ένα τεράστιο σατανικό μυαλό για να σκηνοθέτει ταινίες και να κάνει ίντρικα. Ταινίες δολοπλοκίας. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Τι κάθομαι και τον ανέχομαι και πάνω μου κάνει μακιά και τα βλέπεις κάτι Γεωργίου. Πάτα κιούτα κιούτα. Κρίμα που δεν τράβηξε με το κινητό. Με έμαθε λαβές ο αναγνωστός. Πα. Πάρ' τις φάπες. Σαν βρεγμένη γάτα έκατσε. Και τώρα δεν βγει έξω. Πού να κάτσει η κότα μιλυρή. Είναι δυνατό. Θα με καλέσουν για ζωοκτονία να το κάνω και κακό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για ανθρωποκτονία μπορεί να την γλιτώσει. Με αυτό δεν γλιτώνει. Πάμε σε διάλειμμα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και γίνεται της κακομοίρας εδώ σε 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο inbox του σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα στις 12 παρατέταρτο κληρώνουμε 8 εισιτήρια για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Γράφετε α με 2, αφήνετε κενό τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμο στο αποτέλεσμα το 54.344 προκειμένου τη Δευτέρα να κερδίσετε ένα από τα 8 εισιτήρια. Γρηγόρη, μην κοπανίσεις τώρα, πιθανόν θα σου την πέσουν οι φιλοζωικές και είναι πολύ ισχυρές. Θα βρεις τον πελά σου. Ο Δημήτρης λέει, επιλόχιος είναι επί της λοχίας. Μεταλόχιος είναι μετά τη λοχία. Δηλαδή επιλόχιος δεν είναι έγκυος. Μεταλόχιος είναι μετά τη γέννα. Και τα δυο σωστά. Δεν είναι το ίδιο, Ραπτό. Και τα δυο σωστά, αυτό λέω. Το δεν είναι το ίδιο, λέει. Άσε μας, διατριβή κάναμε. Δεν είχαμε εμείς συγγενείς, φίλες, ξαδέρφες, αδέρφια, ξέρω εγώ να ξέρουμε τι είναι. Θα μας πει αυτός. 9.000 ένσημα έχουμε. Δεν είναι το ίδιο. Είναι επιλόγιες και μεταλόγιες. Δεν είναι το ίδιο. Ξέρεις άμα ξέρω. Άντε το παπάρα τώρα. Είναι σωστό λέει και το ένα και το άλλο. Μας πει πάνω στη γυναίκα θέματα τώρα ο παπάρας. 2.39 δεν καταλαβαίνω. Δεν βγάζω άκρη με το μήνυμα. Τι θέλει. Κάτι γράφει αλλά δεν βγάζω άκρη. Άμα δεν βγάζει, άνοιξε γραμμή. Κάνε καλύτερη διατύπωση. Μπράβο, σωστά. Έτσι μ' αρέσει, είσαι δυναμικός. Το κατάλαβε, στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα, ρε. Το διάλειμμα. Διάλειμμα λέγεται. Γιατί αλλάζει τα λόγια μου. Γιατί αλλάζει τα λόγια μου. Ναι, γιατί άλλο έχω. Τι θες να πω. Με σύγχυσε και ξέχασα. Γιατί μου πήρε την εφημερίδα. Δεν έχει να πάρει. Εφημερίδα, σίγα. Και τα βάλαν τώρα με τον Χριστίδη. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Στην παίκτε του. Τι να βάλουν. Λες και κάνει κακό στον Άρη. Που είπε τη γνώμη του. Μα μοιάζει το Χριστίδη το ζηλεύατε. Πρώτα γιατί ήταν και αυτός ωραίος άντρας, αλέντελον. Μεγάλος τώρα το φυλάκασε καταρχήν. Ήταν και ωραίο παιδί. Και τώρα 79 άμα το δεις. Κοθανάτος. Ρίχνει 50 για πλάκα. Αλλά είναι τζέντλεμαν. Δεν σε έγινε. Όχι δεν σε έγινε. Εγώ δεν είμαι τζέντλεμαν. Εσαι. Γουρούνι με ρούχα. Με ροζ πλούσα. Αυτή τη ροζ μπλούζα
Μου την έκανε δώρο ο Κωστάκος. Μπράβο. Για να κάνω προπόνηση. Δεν σ' αρέσει. Τρεις κοπέλες εδώ μου είπαν τι ωραία μπλούζα είσαι. Σαν δεν σ' άρεσε η μπλούζα. Για να μην τις βρεις γι' αυτό. Γιατί εσύ όποιο περνά το βρεις. Γι' αυτό σου είπα. Έβρισε ποτέ γυναίκες. Πολλές φορές. Πότε. Μπροστά. Ποια δεν έβρισε. Το σαντουιτς άδικο. Την είπες ότι είναι χοντρή. Υπάρχει χειροτρόπο να πεις σε γυναίκα. Συνοδευόταν από δύο άντρες που μαλώναμε. Και επενέβη αυτή. Τι επενέβη. Τώρα στα παλιά θα δημόσια. Και ποιος σε γλίτωσε. Να σε καλά, εγώ είναι η δεύτερη φορά με γλίτωσε. Γιατί ψέματα είναι. Δεν θέλει να ομολογήσει. Ψέματα είναι. Πάρε τις γραμμές, ρε Κώστα. Πάρε τις γραμμές. Ζω με ρούχα. Δεν είναι θέμα λίγα τρένα. Δεν είναι θέμα. Πώς τον άκουσε το Μητσοτάκη. Τι απ' όλα. Είπε πολλά. Τι είπε. Καταρχήν απαντούσε σε νέα παιδιά. Το ρωτούσε ο Σταύρος Θοδωράκης. Για... Ποιος είναι ο Σταύρος Θοδωράκης. Ο πρώην. Και ο Κρυόκολος. Ναι, εντάξει. Κρύος. Εντάξει. Άλλο. Τι. Απαντούσε στα παιδιά. Ποια παιδιά δεν ξέρεις, δεν σημαίνει. Έλεγε η μία κοπέλα ότι θα φύγω στο εξωτερικό. Μα αναγκάζεται με αυτά να φύγω. Να μην φύγει στο εξωτερικό. Να κοιτάξουμε να κάνουμε καλύτερη την Ελλάδα. Και λέω πέντε να σύρουμε το Τσοτάκη και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί το έκανε αυτό. Επικοινωνιακά. Άμα πας τώρα στο σχολείο της κόρης μου. Ναι. Πρώτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου, συγγνώμη, δεύτερα ηλικίου, τρίτη ηλικίου. Πας, ξέρω εγώ, πάμε, παίρνουμε τους καφέδες. Στο εστιατόριο μας σερβίρουν τα παιδιά δεξιά-αριστερά. Ένας δεν θα σου πει καλή κουβέντα για το Μητσοτάκη κάτω από 30 ετών. Εννοείται. Ξέρεις ποιος θα σου πει. Κάτι που διορίστηκε, κάτι που πήρε τίποτα ΕΣΠΑ, κάτι τέτοιο μπαγλαμάς. Οι νέοι δεν το γουστάρουν. Εγώ έχω στο σπίτι που μένει η κόρη μου τη φωτογραφία του Μητσοτάκη και τρία βελάκια καρφωμένα πάνω. Παίζει βελάκια με τις φίλες πάνω του Μητσοτάκη. Και τι, αφού οι νέοι δεν το γουστάρουν. Κάτι δείχνει. Δείχνει ότι δεν το γουστάρουν. Και γιατί να το γουστάρουν δηλαδή. Και ποιον να γουστάρουν. Μήπως να γουστάρουν τον Τσίπρα. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό είναι απάνω. Αυτό θα πετάει βελάκι. Αν αύριο έρθει ο Τσίπρας, θα πετάμε τον Τσίπρα το βελάκι. Έτσι δεν είναι. Εκτός αν κάνει κάτι καλό. Ποιος θα κάνει κάτι καλό. Εκτός λέω αν κάνει κάτι καλό. Δεν λέω ότι κάτι καλό. Ναι. Εκτός αν κάνει κάτι καλό. Εντάξει. Γιατί ο κόσμος πλέον τους πολιτικούς δεν τους εμπιστεύεται. Μια χαρά τους εμπιστεύω. Όταν κάνει δουλειά με τους πολιτικούς, μια χαρά. Οι νέοι δεν τους εμπιστεύονται. Οι νέοι δεν τους εμπιστεύονται γιατί έχουν φύγει μισή. Γιατί φύγανε μισή. Γιατί είχαν ικανότητα, πτυχία και πήγαν και βρήκανε δουλειά με κανέναν. Όχι. Τι όχι. Λάθος κάνεις. Γιατί κάνω λάθος. Γιατί δεν βρίσκουν δουλειά εδώ. Αυτό λέμε, ρε Γρηγόρη. Στα αμερικάνικα πανεπιστήμια που τους κατηγορούμε, τους αριστούχους, πριν τελειώσουν, τους έχουν ήδη έτοιμη δουλειά. Υπάρχει αξιοκρατία, δεν έχει το κόμμα. Δεν λέω ότι είναι αγγελικά πλασμένη η αμερικανική κοινωνία. Μια χαρά είναι. Εδώ όμως τι γίνεται. Μια χαρά είναι. Βγήκε ο Σταθμάρχης με λάθος ηλικία, χωρίς γνώση, σε λάθος σημείο. Ποιος τον έβαλε, θα το μάθουμε ποτέ. Ποιος τον έβαλε. Κάποιος τον έβαλε. Η αδερφή του Σταθμάρχη ήταν με το Μητσοτάκη. Δεν ξέρω εγώ. Αν δεν υπάρχουν αποδείξεις, δεν κατηγορώ. Τι απόδειξη, τι είναι, αν την πάρω. Κάποιος τον έβαλε. Τι, χρωά την πάρω. Αυτός που τον έβαλε φταίει. Ποιος τον έβαλε. Αυτός θα βάλει εσένα αύριο από εκεί, εμένα εκεί. Το παιδί σου. Έφτασα 53. Θα με βάλω τώρα. Εσύ, μεταφορικά το λέω, δεν καταλαβαίνεις. Χρησιμοποιήστε όμως ό,τι σε βολεύει το κολλάκι. Αν σου πει ο Δήμαρχος κόκκινε, με σου δώσω 2.500, κάνει μια εκπομπή μια ώρα, ταξίνεις. Θα πει, δεν πάω. Δεν πάω. Δεν πα. Όχι. Γιατί δεν έχω μάθει να ταξίνω. Όχι. Ταξίνεις εδώ με 1.300. Θέλω να ακούσει. Ενώ με 2.500 δεν πήγες να ταξίνεις εκεί άλλο. Όχι. Για το λίγες υπάρχει και δεν πας στο διάλογο, δεν παίρνω. Δεν κάνω προαγγεία σένα. Και ας πει και καμιά βαντούλα, ξέρω εγώ. Ρε φίλε, κάδιο επιχειρηματίες. Λέμε παράδειγμα τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Ή ξέρω εγώ στην ΕΡΤ να σε πούνε μπαίνεις ξανά στο... Δεν πάω. Δεν πας. Όχι. Ρε φίλε, να ρωτήσω κάτι. Πρόσεχε, γιατί το γόνατό σου εδώ. Ναι. Θα μας την κάτω. Δοκίμαστε. Το ξέρω, είναι βάλω. Ναι, ναι. Λέγε, παρακαλώ. Μετά να δω πώς θα πληρώσω το χειρουργείο. Ποιος. Και πάω στο Ιπποκράτιο. Ποιο Ιπποκράτιο. Τρεις μήνες αναμονή. Λες. Αναισθησιολόγο θα πω το Στεφανάρι, τόσο ένα μπουνίδι. Τρεις ώρες θα είσαι ανέστος. Θα έρθω και εγώ να κάνω τον βοηθό χειρουργού. Στο φτιάξω με το χώρο. Με τελείωσε. Μια καλά. Κλείψω ραντεβού από τώρα με τον Αγίου Πέτρο. Από τώρα. Άντε πάμε στον κόσμο γιατί οι γραμμές είναι γεμάτες. Οι γραμμές είναι γεμάτες. Πριν πάμε να διαβάσεις. Λέει ο Χαράλαμπος. Χαράλαμπος. Ναι. Ο Χριστίνης έγινε λογοδοτητής στην ιστορία του Άρη. Δεν έχει δικαίωμα να λέει τη γνώμη του για οτιδήποτε. Σου πω εγώ τώρα. Εσύ ρε φίλε, ποιος ήρθε. Θα σου πω εγώ. Εσύ ποιος ήρθε που απαγορεύει στο Χριστίδη να λέει τη γνώμη που ο Χριστίδης προσέφερε στον Άρη. Θα μάθαρε να απαντήσω. Γιατί εγώ δεν ξέρω. Κάτσε, τα ξέρω καλύτερα.
Μια ζωή. Λοιπόν, θα το πω τώρα. Δεν το πω ποτέ. Ούτε ο Ξύρις το έχει πει, θα το πω εγώ. Κατηγορήσατε τον Χριστίδη τότε. Τέλος πάντων, η ζωή είναι ο άλλος ο τερματοφύλακας, δεν θέλω να πω. Αλλά υπήρχε μια δολοπλοκή άλλη μεταξύ ενός εφόρου. Δεν χρειάζεται, ο άλλος ζει. Γιώργος να είναι. Αυτό δεν το είπα, αλλά θα αναγκάζομαι να το πω γιατί θέλω να υπερασπιστώ τον Νίκο. Ποιος ήταν από τους ωραιότερους άντρες της εποχής, τότε. Περιζήτως γαμπρός, τότε. Και τον έφερε για γαμπρό το Καμπάνης. Θα κι άλλα πίσω. Άρα υπάρχει και δολοπλοκία. Και κάνει μήνυση ο Χριστίδης στη διοίκηση του Άρη για συκοφαντία. Παρουσιάζεται τα στοιχεία. Και έπεσε ολόκληρη χούντα πάνω του. Ήταν και αριστερός ο Νίκος. Από τους καλούς όμως. Από τους συγγενείς. Δεν θέλω να συγγενεί μου τον Χριστίδη. Από τους καλούς. Τους τιμίους. Δεν το καπηλεύτηκε. Εντάξει. Μια χούντα ολόκληρη έπεσε πάνω του. Με το Καμπάνη ήταν χουντικός. Δεν μάσε λοιπόν. Παπάρα Αριανέ. Που βλέπεις το Σαωρίδη και κλάνεις Μέντες, πετρέλαιο, εσύ που στέλνεις το μήνυμα. Και αυτά θα υποθούν πριν φύγω από τη ζωή. Θα πω κι άλλα. Γιατί πλησιάζω προς εκεί. Κοντεύουμε. Πας στον κόσμο, ρε. Πας στον κόσμο, ρε, τους δειλούς. Πιο δειλό άνθρωπο από τον Έλληνα ρε, δεν έχω δει στη ζωή μου. Πιο δειλούς άντρες από τους Έλληνες δεν έχω δει ρε, στη ζωή μου. Τέτοιο δειλό λαό ρε, δεν έχω δει. Και σαν άντρες και σαν κάποια τη ζωή μου σας έχει συγκαθίρει. Τόσο δειλοί άντρες να είστε. Πριν πάμε στον κόσμο. Ναι. Θρασίδηλοι. Οι κορυφαί... Πάνε 10 άτομα, βαράνε 2. Πιο μεγάλη ζηλία για έναν άντρα υπάρχει. Αδερφές. Και πας στα δικαστήρια και λέει ελευθεριά στα αδέρφια μας. Τέτοιοι δειλοί είστε, ρε. Αυτό είναι δειλία, ρε, για έναν άντρα. Οι μπαμπάδες σας δεν σας μεγάλωσαν με ιδανικά σωστά. Να πάτε 15 άτομα, φάτε τη ζωή του άλλου, ρε. Κοπρίτες. Οποιασδήποτε ομάδα ή συνωμοταξία είστε. Έτσι σας μεγάλωσαν οι μπαμπάδες σας, οι μαλάκες. Να συμπεριφέρεστε έτσι σαν άντρες. Τα ιδανικά και ο ελληνισμός και άλλη ακροδεξία, άλλα βόδια μείνανε 800 χρόνια πριν από τον Χριστό. Το πολιτισμό και η Ελλάδα και ποια Ελλάδα, ρε. Πεθάνει η Ελλάδα. Τα βάλανε με τον Χριστίδη τώρα. Πάνε στον κόσμο και θα πω κι άλλα. Θα πω κι άλλα. Για να το ελαφρύνουμε λίγο. Η κορυφαία είδηση έρχεται από την Ισπανία. Ποια είδηση. Είδηση είπα. Αυτός ποιος είναι εκεί. Αυτός είναι ο Άλεξ Ρόκα. Ο Ρόκα. Ναι. Το διάβασα, φίλε. Συγκινήθηκα. Ακριβώς. Γι' αυτό θέλω να πω. Σηκώθηκε η τρίχα μου, γιατί είμαι και αξίδιστος. Έχει 76% εγκεφαλική παράλυση. Άκου το, ακούστε. Ακούστε. Και είχε βάλει στόχο της ζωής του να τερματίσει σε μαραθώνιο. Άκου το. Το κατάφερε σε 5 ώρες 50 λεπτά και 51 λεπτά. Μια χαρά χρόνο έκανε. 32 χρονών. Μπράβο του. Και εσύ μου λες γιατί τρώω μπουνιά. Παντρεμένος, στο γυμναστήριο. Παντρεμένος. Παντρεύτηκε ο άνθρωπος. Είναι παράδειγμα για όλους εμάς τους αρτιμελείς. Τους άντρες όλους εμάς. Τους για όλους εμάς τους αρτιμελείς. Ναι. Για το τι μπορεί να πετύχει η ανθρώπινη θέληση. Τον βλέπεις. Θέληση. Δηλώνω θαμβασή του. Και εγώ τι είμαι. Αυτόγραφο κατευθείαν. Αυτόγραφο. Τι λες τώρα. Μπορούμε να το βάλουμε συνέντευξη. Η κορυφαία όλων των εποχών. Θα οικονομήσει. Πώς θα οικονομήσω, ρε φίλε. Θες κέρδος από αυτόν τώρα. Γιατί να κερδίσω. Είναι παράδειγμα. Στείλτε ένα μήνυμα θαυμασμού, χωρίς να το μάθει κανένας. Θα δω αν υπάρχει στα social media κάτω να. Στείλτε ένα αυτό. Ακολούθησε τον. Respect, σεβασμό, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πάμε στον κόσμο. Έλα. Έλα, φίλε. Άντε, 7 φορές είπατε, είπαμε μια φορά να βγούμε. Καλό στον Πάνθραξ. Έλα, Πάνθραξ. 7 φορές. Ρε, να σέβεστε τον κόσμο. Γι' αυτό έφυγε όλος ο κόσμος από το ράδιό σας, ρε. Πού είναι, ρε, εκείνοι παλιοί, ρε, ακροατές, Αντωνιάδης. Ο άλλος Αεξής από την Καστοριά, ο Κυρκώστας από την Καστοριά, ο Μάνος ο Ηρακλειδέας. Τι να σας πω, ρε. Πού είναι οι ραγκάτσιδες, ρε. Πού είναι, ρε, τι να πω. Ο αυτός που έφυγε, τέλος πάντων, επειδή δεν έχω χρόνο, πώς θα. Μάλιστα. Θέλω να σε πω μερικά πράγματα. Μάλιστα. Εδώ και 2 χρόνια έχω πει για τον Ολυμπιακό. Ότι έχει την καλύτερη ομάδα από μέσα και μπροστά και η άμυνα του είναι χάρτινη. Μπράβο. Εσείς θα. Εγώ τα έχω πει πριν 2 χρόνια. Σωστό. Πάμε στο Κουλιαράκι. Πάμε. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Εγώ δεν θα ξαναβγώ. Όταν λέω κάτι εγώ, σήμερα όμως
Τελείωσε, δεν πειράζει. Όποτε γουστάρει. Τρία άτομα με έπιασαν στον δρόμο και με λένε γιατί ρε Πάνθρακς δεν πιέζει στο ράδιο. Λέω έτσι καλύτερα τα μούντουσα, λέω και δεν βγαίνω. Τέλος πάντων. Ναι. Για τον Κουλιαράκη. Ναι. Είναι καταγεγραμμένα την εκπομπή του Βουδούρη και του Στέφανου. Ναι. 8 με 10. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχω πει πριν 1,5 χρόνο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 21, που δεν ήξερατε εσείς οι παοξίδες αν υπάρχει Κουλιαράκη στον ΠΑΟ. Και έλεγα εγώ, τι παιχτάρας είναι αυτός, ρε, πού τον βρήκε ο ΠΑΟ. Και εσείς λέτε τώρα εδώ και 1-2 μήνες. Ο Πάνθρακ τα έχει πει πριν 1,5 χρόνο. Σωστό, σωστό. Συγκεκριμένα έλεγα για 4 παίκτες. Γιατί έβλεπα από την Ε3 τις β' ομάδες των Αθώνα. Έχω τώρα εγώ με το ξέρω, ελληνικό πρωτάθλημα. Το ξέρω. Εγώ βλέπω Έλληνες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ η ομάδα μου άμα παίζει με τον Ευρωκόπη θα δω Πανθρακικός Ευρωκόπη. Δεν θα δω Αργεντινή, ξέρω εγώ, Βραζιλία. Για προχώρα το. Λοιπόν, και έλεγα 4 ονόματα. Κουλιαράκης, Τάκατος, είναι γραμμένα. Το Νίκα του Λεβαδιακού. Και είχε έναν ο Πανσεραϊκός Μέση, ένα μαυράκι. Ναι. Αυτούς τους 4 διέκρινα. Και θέλω να σε πω τώρα και για τον Σαμπάνη. Ο Νίκος ο Βουδούρης με τον Στέφανο είχαν κάνει μια εκπομπή που είναι η καλύτερη 11 της Ελλάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το περσινό. Ναι. Λοιπόν, είχα κάνει μια ενδεκάδα εγώ τέλος πάντων. Μετά λέω να σου δώσω λέω, και μια άλλη ενδεκάδα. Που λέει δώσινα. Με συγχωρείς. Δίνω που λέει στην ενδεκάδα και βάζω τερματοφύλακα. Πρόσεξε με Κώστα. Βάζω τερματοφύλακα του Σαμπάνη και βάζω και κάτι άλλο σαβούρες και με λέει, έκανε σε μπαγάσα με λέει και ενδεκάδα, πώς με είπε, Βατόμουρο. Βατόμουρο. Και είχα βάλει στην ενδεκάδα Βατόμουρο το Σαμπάνη. Μάλιστα. Δεν υπάρχει Σαμπάνη τερματοφύλακα αγόρι. Άρα και δικαιώρηση. Το Γουέστα τον είχα βάλει πρώτο. Έτσι. Κατάλαβες. Αυτό είναι πουλί. Δεν υπάρχει Σαμπάνης. Και κλείνω, εάν έπαιζε προχθές ο Κουέστας, Άρης ΠΑΟΚ, μέχρι τώρα να παίζανε, μέχρι τώρα δεν θα κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Αυτά είχα να πω γιατί θα έφτιαγα. Πανθράξ. Έλα. Δεν ήταν ο Φανφανής. Δεν ξέρω. Δεν έτσι έτσι διάβασα. Ναι. Δεν πάω. Δεν πάει πάνω. Καλά Πανθρακικός. Τα λέμε. Καλησπέρα. Κάτι τέτοιο πήρε το αυτί μου, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίλε. Τα βάλατε με τον Χριστίδη, φίλη μου, η Αριανή, ε. Ναι. Για τον πρόεδρό τους που βγαίνει και λέει μας αδικηθάνε με τον Πανετολικό, μας έκαναν το ένα, μας έκοψαν 15 βαθμούς και κατά συνέπεια και τους δημοσιογράφους, κύριε Στράτζαλη, γιατί δεν αναφέρετε για τα δύο γκολ που σας ακυρώσαμε τον Ολυμπιακό στο κύπελλο. Εκεί πέρα δεν ήταν. Το ανέφερε ο κύριος Καρυπίδης. Καλησπέρα. Να μιλήσετε. Στην ανακοίνωση ο κύριος Καρυπίδης το έχει βάλει αυτό. Το έχει πει. Το έχει βάλει. Μιλήσει για Ολυμπιακό. Έκανε ανακοίνωση. Το έχει βάλει, βέβαια. Μην τον αδικείς. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Δεν τον αδικώ. Το Στράτζαλης είναι από τους νέους μάχημους. Από το φίλο μας. Και να πω και ένα μεγάλο μπράβο, κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κόκκινε. Που αναφέρατε το θέμα με τον κύριο στην Ισπανία με την εγκεφαλική παράλυση. Και να παίρνουμε θάρρος και εμείς. Αργανίστε, κινήστε το μαραθώνιο. Δεν έχετε μεγάλες διαφορές. Κακία είναι αυτό που είπες. Ενώ ξεκίνησε καλά, κακία. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίλε. Ο Μαύρος Πιτ. Έλα, Πιτ. Κωστά. Έλα, Πιτ. Έγινε μια συνέντευξη στον κύριο Θωμαίδη από τον κύριο Καρυπίδη. Μάλιστα. Και ο κύριος Καρυπίδης είπε ότι πρέπει να φοράει φουστάνια ο κύριος Μπαλτάκος, ότι είναι Μίκη Μάους ο ένας ο άλλος και διάφορους χαρακτηρισμούς. Μάλιστα. Οι οποίοι είναι μηνύσιμοι χαρακτηρισμοί. Τώρα Μίκη Μάους, θα πας και. Δεν θα κάνει ο δικαστής τίποτα τώρα, νομίζω. Εδώ σκοτώνει τον άνθρωπο και λέει ελευθεριά στα αδέρφια και βγαίνει. Και είναι. Άστα τώρα. Ρε, εδώ άλλο έκλειψε μια πίτσα και το βάλανε σόβια. Πού? Στην Αμερική. Άλλα μιλήσει. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι μηνύσιμοι, έτσι δεν είναι. Στην Ελλάδα δεν είναι. Είναι, αλλά είναι δημόσιο ωραία. Πρόσωπο. Ούτε καν εκδικάζονται τέτοιες μηνύσεις. Άλλο θέλω να πω, αλλού θέλω να καταλήξω. Πού θέλω το πάει. Ναι. Ότι ο κύριος Κυριακίδης δεν έκανε καμία προσπάθεια και ορθώς
να στερήσει από τον κύριο Καρυπίδη να πει τη γνώμη του για το ποιος πρέπει να φοράει φουστάνια ή όχι. Ναι. Όταν εγώ προσπάθησα να πω κάτι για τον κύριο Καρυπίδη τεμπελιωμένο σε ατράνταχτα στοιχεία, μου έκανε επίθεση ο κύριος Πόκυλος ότι αυτά είναι μηνύσιμα και πρέπει να προστατέψει τον μέσο. Τώρα είσαι ανώνυμος. Και, εσύ, ναι. Και τι θες να πω δηλαδή στο δικαστή. Ο Μαύρος Πίτα είπε. Καλά, θα με πάρουν με τις πέτρες. Θα το δίνω δικασία. Πάρει τον εαυτό σου ίσα και όμοια με τον Καρυπίδη. Περίμενε. Περίμενε. Τα στοιχεία μου τα έχει ο Κώστας, τα έχει και ο Τσίγκος. Τα έχετε όλοι τα στοιχεία. Εγώ δεν τα έχω. Δώσ' τα λοιπόν τον κόκκινο. Θα δώσει ο Κώστας. Περίμενε. Τι διάθεσε. Να υπεκφύγεις πάλι. Άκου λίγο και να πεις ό,τι θέλεις. Εδώ εγώ με τον Κώστα φιλοξενούμαστε από ένα μικρόφωνο. Πρέπει να το προστατεύουμε όταν κινδυνεύει. Τα λάθη τα δικά μας τα πληρώνουμε. Δεν μπορεί να το πληρώνουμε. Γιατί ο άλλος μπορεί να καταγγείλει τον πρόεδρο της ΕΠΟ και οποιοδήποτε άλλο. Γιατί ρε Μαύρο Πίτη είναι θερμικό πρόσωπο. Εσύ τι είσαι. Εγώ τι είμαι. Ναι, φυσικά. Εγώ είμαι ακριβώς. Ποιος είναι θερμικό πρόσωπο. Ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης. Είναι πρόεδρος. Πρόεδρος του Μεγαλομάτωπος. Είναι μεγάλο μέτωπος που είναι αδελφοί του. Τι είναι ο Καρυπίδη. Τι θεσμικό ρόλο έχει, πες μου. Έχει λεφτά και είναι πρόεδρος του Άρη. Έχει λεφτά. Ναι. Οι 20 ευρώ έχουν 7 λογαριασμοί του. Εσύ πιες και πες ότι δεν έχει λεφτά. Ξέρεις τι έχει. Διπλούς ανθρώπους από κάτω και διπλούς δημοσιογράφους. Σαν εσένα. Μιλάει για φούστε. Αυτός που δεν πρέπει να βγάλει το στριγκ ποτέ. Είσαι και ηλίθιος. Εκτός αν όλοι είσαι και ηλίθιος. Καλησπέρα. Και φυσικά δεν υιοθετούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Επόμενη. 5G δεν έλα. Καλησπέρα. 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 Στις 4:01. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Τι κάνετε. Καλά κύριε εσείς. Ραπτόπουλος να τον πιει στο ποτήρι σήμερα. Λοιπόν. Συνεχίστε. Ραπ. Ναι. Εμείς οι δύο πρέπει τα πνεύματά μας να συναντιούνται. Ήθελα να πω για τον Χριστίδη, γιατί ξέρω πάρα πολλά για τον κύριο Χριστίδη και κακώς τον πιάνετε στο στόμα σας σήμερα. Το ξεφούνησες πάλι. Και ξέρω και ονόματα στην περίπτωση που είπες. Όχι, επειδή ο Νίκος δεν βγαίνει να τα πει, είναι κύριος, θα τα πω εγώ που δεν είμαι. Είναι κύριος με κάπα κεφαλαίο. Βέβαια. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Ακούσατε ότι έβγαλε ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Εγώ όχι. Ναι. Δεν το άκουσες, Κόκκινη, και χτες έπρεπε να το αναφέρεις στην εκπομπή. Δεν το άκουσα, ρε φίλε, συγγνώμη. Ο Παναθηναϊκός που σφαγιάστηκε από την ΑΕΚ και αυτά έκανε ανακοίνωση και είναι υπέρ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Ό,τι πει η ΕΠΟ. Εσύ τι λες ράπη γι' αυτό. Τι Παναθηναϊκοί εκεί κάτω στην Αθήνα αρχίζουν τον Αλαφούσο και τον ρημάζουν να πούμε. Βέβαια. Την είδατε την ανακοίνωση. Βέβαια. Ό,τι ανακοίνωση έβγαλε η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ ακριβώς ήδη ανακοίνωση. Εκνεύρισε πολλούς Παναθηναϊκούς φίλους μου στην Αθήνα. Εκνεύρισε πολλούς. Λοιπόν. Ναι. Το πρωί βγήκα και έκανα μια καταγγελία. Κατάλαβες, ραπ. Και τελικά τι έγινε. Για το φίλο, το Χατζινάκο. Λοιπόν, δεν ήθελα να σε συναχωρήσω. Ναι. Αλλά ξέρεις, σε αυτή τη ζωή υπάρχουν και... Έχω πολλούς συνεργάτες. Όχι, και κοίταξε, άκου ραπ. Δεν έχω λίγο. Άκου ραπ. Ναι. Άκου ραπ. Από το 95 έως τώρα. Εντάξει, δεν θα πω μοναδικός. Άντε να ήταν ο Γεωργίου. Είσαι μετρημένος. Για τις απόψεις σου, για αυτά που λες, την καθαρότητά σου. Ακόμα και λάθη να πεις και μαλακία με συγχωρείς να πεις, δεν το κάνεις από δόλο. Λοιπόν, έχεις πολλούς χορηγούς, δεν έχεις. Προσπαθώ γιατί είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Έχεις δει χορηγό που μιλάς με αυτούς να κατηγοράει ο ένας τον άλλον που κάνουν τις ίδιες δουλειές. Από πίσω ναι. Και ας το από πίσω. Έχεις δει να κατηγορούν. Δημόσια, όχι, από πίσω ναι. Έχω δει τι να σου πω ψέματα. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτός ο κύριος πρέπει να κλείσει το στόμα του και να μην κατηγορεί άλλους ανθρώπους. Και με τον Γρηγόρη έχει συνεργαστεί και με πολλούς από εκεί έχει συνεργαστεί. Δεν μπορεί να τους λέει συχάματα και τέτοια.
Το Άρης ΠΑΟΚ έφερε μεγάλα μίση και κόντρες. Δεν είναι το Άρης ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ο Καρυπίδης έχει μπλέξει. Ο Καρυπίδης είναι μάγκας. Δεν μου λες πόσα διαρκείας έχει ο Άρης. Δεν έχει πολλά. Είχε παράπονο ο Καρυπίδης από το λαό του Άρη στην αρχή της περίοδου. Ελάχιστα. Καλά. Έλα στην Αθήνα να ακούσεις τι λέει. Λοιπόν, εσύ τι νομίζεις ότι ο Καρυπίδης είναι κανένας χαζός. Μάγκα, απλώ έχει μπλέξει. Είναι δυνατόν. Έχει μπλέξει με αρουραίους ο Καρυπίδης. Και θα βρει και τον πελάτο από πάνω και θα το δεις. Θα το δούμε, φίλε. Πάμε για διαφημίσεις και επαναρχόμαστε. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Τα 23-13-90 αργία είναι δικά σας για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Αλφα-μίδιο και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-3-44 προκειμένου να διεκδικήσετε 8 εισιτήρια τα οποία θα κληρώσουμε τη Δευτέρα στις 12 παρατέταρτο. Θες να διαβάζω δύο μηνύματα, το ένα είναι για μένα και το άλλο για σένα. Ό,τι στραβά είναι, διάβαστε. Δεν είπε τη γνώμη του Κόκκινη, είπε ότι από δικό του ρεπορτάζ και ότι η κάτι του ισχύει κάτι τέτοιο. Με εικασία λοιπόν δεν βγαίνει δημόσια να κάνει τέτοιε τοποθέσει. Ποιο το είπε αυτό? Το λέει ο φίλο ο Κώστα. Κώστα, δεν πήρε το? Δεν θέλω να το πάω. Γιατί είναι Κόκκινη να μην το πει δημόσια, δεν το λέει. Πώ το λέει το όνομά του? Κώστα Βουρούνη. Γουρούνη. Μπουρούνη. Κύριε Μπουρούνη. Για την περίπτωση του Άρη, δεν λέει. Για την περίπτωση του Άρη, δεν λέει ο κύριο Μπουρούνη. Και του Χρυσίδη. Εσείς δεν ξέρω τι μόρφωση έχετε, τι εμπειρίες έχετε, αν ασχοληθήκατε με εμπόριο, είστε γιατρός, δεν σας γνωρίζουμε. Πολύ θα θέλαμε να σας μάθουμε. Πιστεύετε ότι ο Τερζής σηκώθηκε το πρωί στο ξενοδοχείο και είπε από μόνος του δεν θα παίξει ο Κουέστα και θα παίξει ο άλλος? Εάν το πιστεύετε, το λιγότερο που μπορώ να σας πω είναι ότι είστε ηλίθιος. Αν πιστεύει κάποιος ότι ο Τερζής μόνος του, όχι ο Μπάγεβιτς, όχι ο Λουτσέσκου, ούτε ακόμα και ο Μίτσελ, ούτε όσοι, ούτε ο Μίτσελ, ο Τερζής. Υπηρεσιακός προπονητής στον Άρη, πριν από Άρης ΠΑΟΚ, μόνος του σηκώθηκε στο γεύμα, το περιεργάστηκε το βράδυ στον ύπνο του και είπε, ανακοίνωσε δεκάδα, χωρίς να ξέρω Καρυπίδης, ότι θα παίξει ο αναπληρωματικός και βασικός, ο οποίος είναι πολύ πίσω από τον Κουέστα. Σε προσόντα, σε Άρης ΠΑΟΚ και δεν θα το ξέρει Καρυπίδης. Μιλάμε τώρα. Κλείνει εδώ. Είστε λακαμάδες ή τους παριστάνετε, ρε. Δηλαδή μιλάμε για ένα λαό ο οποίος θα πάει να ψηφίσει αύριο και πιστεύει αυτός ο λαός ότι ο Ξερζής από μόνος του έβαλε τον Κουέστα έξω και έβαλε τερματοφύλακα το Σαμπάνι. Πώς να μην γίνει η δημοκρατία, ρε ηλίθι? Άμα γίνουν τον Ιούνιο οι εκλογές, θα βγει και παψηφί. Άντε να πούμε, με τρελαίνε. Προπονητική ξέρεις, πολιτική ξέρεις, κοινωνιολογία ξέρεις, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ξέρεις, για αυτοκίνητα ξέρεις, για ιατρική ξέρεις, γυμναστική ξέρεις. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρεις, ξέρω ένα καράφλα. Από πάλι υποψηφιότητα και το, να μας σώσει. Από τους Ευαγγελάτους και τους Χατζηνικολάου που σας έχουν κάνει έρωτα τα μυαλά, να μην το πω αλλιώς, ξέρω περισσότερα και έχω ζήσει περισσότερα. Όταν είναι κλεισμένος στην Κηφισιά, στη βίλα μου, να φυλάνε τρεις γορίλες και να μου λέει ο πρωθυπουργός τι να πω. Ακούσε εσύ, Μπαγλαμά, που στέλνεις το μήνυμα. Ξέρω, τίποτα δεν ξέρω. Ρωτάω και μαθαίνω. Γιατί ξέρω να ρωτάω. Μ' αρέσει να ρωτάω τον εξειδικευμένο. Το γυμναστή, θα το ρωτήσω στα play-off οπωσδήποτε. Αυτή των ομάδων, αν μπορεί να μου πει τα αργομετρικά. Από μόνο μου θα δω τον προπονητή πώς έγινε αυτή η στημένη φάση, πώς διδάσκεται. Έλληνα, 4 ώρες καφενείο, Μάλμπορο τσιγάρο, φτέρνα μαύρη και φταίω Μητσοτάκης για όλα. Μην με εξνευρίσεις κι άλλο και εσύ, μην με τρελαίνεις, πάρε τον κόσμο να μου. Άδικα το ξύλο, δεν βάζει μυαλό. Καλησπέρα. Πάμε, ναι. Καλησπέρα, Κόκκινε. Γεια σου, φίλε. Πώς? Μάλιστα. Είσαι μάκα. Σήμερα, όπως είπε προηγούμενος, είναι για να σε πει κάποιος ο ποτήρι. Σαμπάνια στο ποτήρι. Θα του κάτσεις το λαιμό. Ό,τι γουστάρεις. Ό,τι γουστάρεις. Είμαι ο Λάκης, ο Νταλιχέρης από Κολυνδρό. Οχ, μανούλα. Τσακάλι. Γιατί αεξής. Τσακάλι, ε. Αεξής. Δεν μου λες. Από 72. Δεν μου λες. Πες μου. Υπάρχει αριστερός στον Κολυνδρό, πολίτης. Κρυφή.
κρυφή είναι. Μάλιστα. Κατάλαβα. Πάμε παρακάτω. Σαν το ραπτόπουλο κρυφή είναι. Ναι. Λευτεριά στην αριστερή λωρίδα του Σταλικέρδε. Λευτεριά. Φιλαράκι. Είναι το χέρι μα. Θα βγει αυτό που είναι να βγει. Θα πάρει το πρωτάθλημα αυτό που είναι να το πάρει. Όλα είναι ελεγχμένα, ξέρεις. Σωστό. Υγεία. Λευτεριά στην αριστερή λωρίδα. Λάκης από Κορδελιά, αυτά φιλαράκι να μιλήσουν κι άλλοι. Γιατί στην αριστερή, φίλε. Γιατί τα λύσεις, ρε κόκκινε. Γιατί. Τα λύσεις, θα την οδείξεις ποτέ. Όχι. Γιατί πηγαίνανε με 80 χιλιόμετρα στην αριστερή λωρίδα. Καμία μαρτία από το Θεό. Η Ιταλίκα δεν πρέπει να πηγαίνει δεξιά για να μην δημιουργεί κινδύνους, ρε φίλε. Συγγνώμη. Ακριβώς. Όταν η Ιταλίκα πρέπει να πηγαίνει δεξιά. Λευτεριά στην αριστερή λωρίδα. Α, όχι αντιθαλικές. Γενικότερα λες. Υπάρχουν ρε άνθρωποι που έχουν πληρώσει για να πάρουν τα δίπλωμα. Έχουν πληρώσει. Να μιλήσουν κι άλλοι, ρε φίλε. Ναι. Πληρώσανε, τι να κάνουν. Πληρώσανε για να πάρουν τα δίπλωμα και πάμε 80 στην αριστερή λωρίδα. Μάλιστα. Η Ρωμά πληρώνανε, φίλε, να ξέρεις. Μόνο η Ρωμά πληρώνανε. Για τους άλλους δεν υπογράφω. Εδώ μου λέει μια... Η Ρωμά... Εδώ μου λέει μια συνάδελφος. Με κόψανε, λέει. Να πλήρωσες. Όχι. Την άλλη φορά... Θα σου πω προσωπική εμπειρία. Θα πάμε παρέα. Θα σου πω προσωπική εμπειρία. Για πες. Πάνω να δώσω εξετάσεις. Τι εξετάσεις. Για το δίπλωμα, δίκες. Εντάξει, έχεις την εκκλησία, σε περάσαν οι παπάδες, να πούμε. Καμία σχέση. Για πες. Και οι πρώτοι 13 κοπήκαν. Δεν πληρώσατε. Μίζα. Εγώ δεν χρειάστηκε πληρώσω. Πέρασε. Θα σου πω τι έγινε. Κάτσε να μάθουμε. Κάτσε να μάθουμε τώρα. Ο Φωστήρας, ο Νέλσον Πικέ. Κανένα. Ο Κέκε Ρόσμπεργκ. Δεν είμαι καλύτερο. Ο Νίκη Λάουντα. Δεν είμαι ο καλύτερο. Για πες πώς το πήρε. Κάνω κανονικά. Με παιδεύουν. Όχι για να κάνω το λάθος. Και θα σε παιδεύσουν. Και λέει ο δάσκαλο, ο κύριο δουλεύει στο ραδιόφωνο. Πέρασε. Και περάσε και την κοπέλα μετά. Κάτσε δικό κείμενο. Το λόγο μου. Σε ποιο ραδιόφωνο δούλευες. Πόσο χρόνο το πήρες το δίπλωμα. 20. Δηλαδή εσύ το 90 δούλευες σε ραδιόφωνο. Και ποιον όλοι δούλευα. Μάλιστα. Και τι έκανες. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Αυτός το είπε. Πριν στο ραδιόφωνο τι έκανες. Εκπομπές. Με ποιον. Τι με ποιον. Μόνος μου έκανα. Τι εκπομπές έκανες. Εσύ. Τι ήλιρε. Σου λέω το γεγονός. Τι ήλιρε που έκανες. Σου λέω το γεγονός. Αυτό κρατάς εσύ. Και πέρασε και η κοπέλα. Και μετά κάναμε πλάκα. Η κοπέλα ποια ήταν. Δεν την ξέρω, ούτε την ήξερα. Πώς πέρασε η κοπέλα, πού δούλευε. Μετά από μένα ήταν η κοπέλα. Ναι. Αυτοί θέλαν να πάρουν. Και κάναν πλάκα τα παιδιά, λέγανε γιατί δεν τον έβαλες πρώτο να τον πάρουμε όλοι. Ναι. Τους έδωσες. Εγώ δεν έσωσα κανένα. Μάλιστα. Ο δάσκαλος χρησιμοποίησε το επιχείρημα. Δηλαδή, επειδή είσαι ο ρεπόρτερ, σου δώσαν το δίπλωμα. Ξέρεις τι έγκλημα διαπράξαν αυτοί. Τι έγκλημα. Άμα δεις τα φτερά του αυτοκινήτου σου, το καπό και τον προφυλακτήρα, να τι διαπράξαν αυτοί το έγκλημα. Πόσες φορές έχει φτιάξει το Κόρδομπα. Ποιο? Το Κόρδομπα. Κάθε δύο χρόνια το βάφω. Ναι, ένα κοταδόρο πράγμα τη Τζιμισκή. Επειδή δεν πιάσα το φρένο και χτύπησε το κοταδόρο. Α, το πρόλογο δεν πιάσει το φρένο σου. Α, το πρόλογο. Αλλού θα τα πει αυτά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θεσπιλωμένη απάντηση. Τι εγώ που στόπα. Ξέρω και πολλά ακόμη που δεν λέω. Για πάμε. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα εσείς. Παιδιά, καταρχήν περιμένω 40 λεπτά τώρα. Τι μας ενδιαφέρει το δίπλωμα το κόκκινο να πούμε. Ρε φίλε, περίοδο έχεις. Όχι, δεν έχω περίοδο ρε. Δεν έχω αυτό που θες να κάνεις 6 κανένα μήνα. Η εκπομπή είναι λόγου και τέχνη. Μα τι θες τώρα και γενιά. Έχεις τυχείο πανεπιστήμιο. Τελείως. Τυχείο έχεις. Περίμενε. Τυχείο έχεις. Έχει. Έχω. Αν έχεις μιλάς. Μιλάς. Α, ωραία, έχει πάει. Οκ. Λέγε. Λοιπόν, ξέρεις τι ήθελα να πω. Ρε Σίκωστη, οκ. Σε ακούμε τόσα χρόνια, σε ξέρουμε, σε γνωρίζουμε, σε κάνουμε, σε ράνουμε. Ναι, μπιτριγκάρεις, ναι, οκ, κομπλέ. Εγώ Μαριανός, έτσι. Είμαι 36 χρονών. Θα σου πω 5 πράγματα. Υπάρχει βιντεάκι με το διευθυντή σου, για να μην ονοφέρω όνομα, πολύ απλά, στο ίντερνετ. Που είναι μετά από κάποιο συνέντευξη, μετά από κάποιο ρεπορτάζ και λέει: λοιπόν, όταν κλείσει και όταν ξανανοίξει η οθόνη, ωραία, θα πει αυτά που είναι. Υπάρχει καταγεγραμμένο στο βίντεο, στο ίντερνετ. Στείλτο μου, δεν το ξέρω, στείλτο μου στο Messenger. Ωραία. Πραγματικά, δηλαδή. Για το Μητσοτάκι. Συγγνώμη. Ξέρεις ότι αν λέω αλήθεια ή όχι. Επειδή δεν το ξέρω και επειδή μπορεί να μου διαφύγει, πραγματικά, στείλτο μου στο Messenger ή στο Viber όπου θέλει, στείλτο μου κάπου να το έχω.
Ωραία. Είναι βιντεάκι το οποίο υπάρχει, είναι στον Αντένα, εποχές που ο Άρης έχει πέσει, είναι να πέσει. Και ωραία, σκέφτομαι ρε παιδί μου, ναι. Εντάξει, okay. Ναι, okay. Και έρχομαι τώρα εγώ και σου λέω, σαν Αριανός, ποιο να πιστέψω, το Χριστίδη ή τον Μπούζο που βγήκε στον Μπούζο. Εγώ δεν το ξέρω το Χριστίδη προσωπικά. Ο Χριστίδης είναι 79 χρονών, δεν έχει κάποιο κέρδος, ούτε κάποια κόντρα, ούτε τίποτα. Ο άνθρωπος μίλησε για το τερματοφύλακα. Βασικά το θέμα του ήταν να μας αξιολογήσει τους δύο τερματοφύλακες. Αυτό βασικά θέλαμε να μάθουμε. Το ότι ο Κουέστα είναι πολύ πιο μπροστά και συμφωνώ με τον Νίκο εγώ ότι αν ο νεαρός είχε δείξει στοιχεία που μπορούσε να κάτσει κάτω από τα δοκάρια, δεν θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή για τον Κουέστα. Η ουσία για μένα είναι αυτή. Βρεμαζήσου, ναι. Για μένα καλύτερο είναι ο Κουέστα, αλλά ακούμε λίγο. Δεν είναι καλά δόλο Χριστίδης να διαβάλει τον Καρυπίδη, ας πούμε, άνθρωπος. Ωραία. Καλήμωνο, ναι. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω, οκ, okay, και για μένα σου λέω, ο Κουέστα είναι καλύτερο από του Τσέμπαν. Ποιο το ψέματα, οκ, okay. Μέχρι εδώ κομπλέ. Είμαστε σύμφωνοι, ναι. Ψηφίσανε νόμο για του Έλληνε ότι βασικά θα παίζουν στην 11 κτλ. Τόσο καιρό με κράζει ότι δεν έχω Έλληνα. Εγώ δεν. Α, άκου. Οι άλλοι, και ειδικά οι παοξίδε, γιατί του κάθισαν 3-4 Έλληνε καλοί, αρχίζουν το παραμύθι με τα Ελληνόπουλα και σου τη λένε γιατί έχει του μαύρου και παοξίδε τον αυτό, δεν το λέω εγώ. Το λένε οι παοξίδες. Το λένε. Ωραία, σε κατηγορούν, σε κατηγορούν για τον. Σε εισαγωγικά, ανθεληνισμό σου. Το ποδοσφαιρικό. Βρεμαζήσου, αυτό σου λέω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ στην ομάδα μου. Εγώ στην ομάδα μου. Δηλαδή βάζει Έλληνα. Και μου λέτε όλοι εσείς τώρα ότι έβαλε Έλληνα γιατί έτσι αυτό εκεί. Ενώ όλη τη χρονιά με κράτησε και δεν έχω Έλληνα. Το βρίσκει στο λογικό ρε σειρά. Αλήθεια τώρα. Καλά, όπω βολεύει τα πισινά μα είμαστε. Ο καθένα είναι όπω τα καλά και συμφέροντα. Ναι, ρε παιδιά, απλά θέλω να πω ότι ξέρεις τι, δεν τα τρώμε αμάθητα, ρε φίλε. Εμείς ακούμε γιατί ξέρουμε και καταλαβαίνουμε. Σου ανέφερα πριν και σου λέω θα σου στείλω το βίντεο. Γιατί είναι όντως, είναι καταγγελμένο. Σύντομο, σύντομο. Πραγματικά. Καταλαβαίνεις τι σε λέω. Δηλαδή δεν τα τρώμε αμάθητα, ρε φίλε. Όποτε βγάζει κάτι και δεν πρέπει στα 36 να τα τρώσει αμάθητα. Αυτό σου λέω. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, ρε σειρά. Έτσι. Αυτό. Να είστε καλά. Και εσύ, επόμενη γραμμή. Έλα. Έλα. Πόπο τη λάμπα είναι αυτό. Έλα ρε καλύτερα, Ραπτόπουλε, ρε Γρηγόρη, 30 λεπτά αναμονή ρε, έβλεπα το ρουκ ζουκ και δεν μπορώ, με έπιασε το χοντρό να πω, τι να κάνω, μπήκα τουαλέτα τώρα, δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. Έχεις καλό δηλαδή... Άρα μας έχεις μένους. Όχι ρε, όχι αυτό ρε, δεν μπορούσε, δεν μπορώ, 30 λεπτά αναμονή ρε, για το Θεό να πούμε. Ο Μαρμαρά σήμερα από Καβάλα. Τι λέει τα Μάρμαρα. Δεν έχει, άμα είναι ο Μαρμαράς, τι αδάκι έχει. Στο Δερμιτζάκι είσαι. Ναι. Μου στείλε το. Τι έγινε με την Καβάλα. Κατάλαβε την Καβάλα. Πήγε και την κατένιασε. Η Καβάλα δεν ήταν καλή. Αλλά και καλή να ήταν θα έκανε. Η Άβρα δεν ήταν καλή. Περίμενε να μιλήσω. Η Καβάλα δεν ήταν καλή. Στο λέω. Και καλή να ήταν θα έκανε. Ήταν ένα διαιτητή. Ο οποίο. Ύποπτο. Ό,τι και αν έκανε. Αφού εγώ του είπα του καβαλιώτε. Τα καμιά 200 άτομα το βρίζαν. Λέω, κάντε μια πάψη λέω στην κερκίδα. Θα του πω δύο γωνίαντα. Του ρίχνω κάτι πινελίκια, με κοιτάει. Με κοιτάει. Ήταν και ο παπά από το την εκκλησία τη Ελευθερούπολη. Πάτερ του λέω. Και το λέει να είσαι ευλογημένο τέκνο. Πάτερ του λέω. Κάτσε να του εξηγηθώ μερικά φωνήεντα. Λέω, ο παπά τρελάθηκε. Μούτρο ο παπά από την Ελευθερούπολη. Του ρίχνω κάτι φωνήεντα, με κοιτάει. Του λέω, με κοιτά, αυτή είναι μόνο λόγια. Κατέβω κάτω λόγος, δύο πρόεδρος Καβάλας, καλό παιδί, Παντονίου. Ναι, καλό παιδί. Δεν είναι κανένας όταν πιάσει το παιδί. Τι πάει καλά την ομάδα, τι πάει καλά την ομάδα. Ναι, καλή, δεν τράβηξε η ομάδα χθες. Δεν τράβηξε. Δεν πειράζει, εντάξει. Όλο τυχαίως δεν τράβηξε η ομάδα με την παρουσία του Ραπτόπουλου. Όχι ρε, εντάξει, έχει. Όπου πάει χάνουμε, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Μην τον αγαπάμε κι αυτό. Ναι, έχω έρθει σαν μας που θριάβευσε η ομάδα. Παίζατε με κάτι κουτσούς. Σάββατο δεν θα ανέβεις, φαντάζομαι. Όχι, θα κατέβω Αθήνα, είτε σειρά. Έχεις φυλάκια από το Βενζινά και θα τα πούμε από κοντά. Θα πούμε μία του μηνός αρθώ. Λάξω, εγώ έχω μεγάλες κύριες εσύ από το Βενζινά, από τον Περιπτερά. Ψάξω το με αυτό. Κόκκινε, εσένα οι θαυμάτριες σου είναι γυναίκες. Είχαν περίοδο όταν πήρα στο κύπελο. Έχω από γυναίκες. Εσύ είχες από άντρες. Είναι 20 χρόνια στην Εμμυρόπαυση η θαυμαστρία. Ψάξτε το λίγο αυτό. Δεν έχει σημασία. Μόνο άντρες σου στέλνουν χέρι. Εμένα είναι νέοι τουλάχιστον. Ψάξτε το λίγο. Εμένα τουλάχιστον δεν είναι νέοι. Ναι, αλλά εμένα γυναίκες. Ψάξτε το λίγο. Με τελευταία φορά που είχα περίοδο ζούσε η Μαλβίνα. Σταμάτα. Γυναικάρα η Μαλβίνα. Η Μαλβίνα. Σ' άρεσε. Υπάρχει άντρας που δεν του άρεσε. Ας άρεσε.
Υπάρχει άνθρωπο που δεν του άρεσε. Δεν ξέρω, πάντα σε μένα μου άρεσε πολύ. Μόνο εκείνο το κοντό το μαλλί ήταν εγώ του πιο σοκρό. Έλα που θα μου μιλήσει για κοντό μαλλί εσύ εμένα τώρα. Κοντό μαλλί έχω κάνει πριν ήταν είσαι εγώ στο κοντό μαλλί. Εσύ τι σχέση έχει με το μαλλί. Απαγορεύεται. Πρέπει να του γίνει αγωγή γιατί μιλάω για μαλλί. Γυναίκε με κοντά μαλλιά εγώ. Δεν το ξέρει. Έχει γνωρίσει γυναίκα με ξυρισμένο κεφάλι. Ωραία. Φουλ. Έκανε και box. Δεν εξητάρεσαι. Πώ δεν εξητάρω. Εσύ. Περισσότερα και από το δυσπράκο του Ρωτήρα. Λοιπόν. Όταν λύσουν τα πιτσιρικά. Καλησπέρα. Πάμε σαν με. Καλό μπόι. Έλα μπόι. Γεια σου μπόι. Κοίτα, καταρχήν κολλασμένε. Σαν εγώ. Και εγώ. Οι εκλογές δεν πρόκειται να αναμειχθούν. Τέλειμα ή γίνονται. 21 και 27 τελικώς. 21 ή 28. Μάλλον. 21. Τη διαλύουμε τη Βουλή. Κάτι άλλο θέλω να πω. Άκουσα για το καλάθι των ονών. Και επειδή θέλησα μερικά χρόνια στο Αμέρικα, κάτι μου θυμίζει, δεν μπορώ να θυμηθώ το καλά το ζωνό. Ξέρει, εκεί στην Αμερική, οι οικογένειες εκεί μεταξύ του, όταν οι φαμίλιες, ξέρει, τα άπομοι περισσότερο, αν το κάνουμε και Αμέρικα μπα. Ναι, ναι. Όταν καθαρίζανε κανένα στη χείρα, στέλνανε ένα καλαθάκι με όλα τα καλά. Ο νονός είναι ο πρώτος ο οποίος παρευρίσκεται κάτι και συλληπίτε τη χείρα. Ναι, και το πρώτο που βλέπουν όλοι, αν πεθάνει κανένα τέτοιο στη νύχτα, και όταν έχουν κάτι κάνει. Άλλο. Κατάλαβε. Συγγνώμη, κάτι άλλο. Επειδή βλέπω πολλού φίλου του Ηλία εκεί να παίρνουν τηλέφωνο, το κόμμα του θα κατεβεί στι εκλογέ και μάλιστα έχει και πολλού υποψήφιου από το Αμέρικα ο παντού του Τραμπ. Μα εντάξει, αυτό είναι οι δύο καθηγήτριε. Η μία τη ξέρω πολύ καλό ήταν στο Αμέρικα και θα γίνει βουλευτήνα. Να μην ανησυχούν. Μπα. Τώρα, αν θέλετε κάμια άλλη φορά. Θα κάνουμε την εκπομπή American Bar, πέστε μου, αλλά μην περιμένουμε πολύ. Θέλω να κάνω μια εκπομπή πριν πεθάνω που να λέγεται American Bar. Λιγότερο από αυτό που κάνω το μεσημέρι. Κοντά στις εκλογές. Σιρότερη να είναι. Να μην υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό, εισαγγελέα. Κάτι άλλο να σου πω. Μεταξύ αυτών, να σου πω και για τα δημοσιογραφικά τυρόγαλα εδώ, τις Ελληνάρες. Την Κυριακή βρέθηκα, ας πούμε, στο Ολοκαύτωμα. Ας πούμε, γιατί δεν είναι 40.000 συμπατριώτες μας Εβραίοι. Από 40, τα 50.000. Καλά, εγώ λέω 40. Αυτά τα δημοσιογραφικά εδώ. Εγώ λέω δημοσιογραφικά. Τυρόγαλα. Δεν αναφέρανε τη Δευτέρα το οποίο εξαιρέσουμε 2-3 καθόλου αυτό το γεγονός το μεγάλο. Δηλαδή, και για το αναφέρανε αυτό που λέει. Για πέτο. Διότι οι δύο μεγάλες, κάτι ενηγητάρες που επιζήσαν τότε, αναφέραν ότι οι παρτιζάκοι στην έστω τη ζωή. Αυτό του πείραξε. Μάλιστα. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Πάμε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Ωραία φωνή. Σεξουαλική φωνή. Λοιπόν, ναι, το έχεις πει 10 φορές αυτό. Όσες φορές παίρνω ράφη. Τι να κάνω, με αρέσει η φωνή σου. Αν ήμουν ακόμενα, θα έπρεπε μόνο από τη φωνή. Και αρχίζουν να ρωτάνε. Θα τώρα. Τώρα. Θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ τώρα. Άκουτα. Για πάμε. Εγώ είμαι του 68 γεννηθής. Τι μήνα είσαι. Σεπτέμβρη 30. Μάλιστα. Σεβασμός. Λοιπόν, άκου. Εγώ μεγάλωσα με το Μανάβη, στεναχωρέθηκα. Γιατί κάθε πορεία του Μανάβη στην Αθήνα ήταν σχολείο, δεν είχε παιδιά, τα παιδιά ήταν παοκτζίδες. Μας έμαθε άλλα πράγματα. Μας έμαθε να υποστηρίζουμε τον Ιζόλα, τον Εσκιμό και το πίτσο που παίζει στον ΠΑΟΚ. Πάμε παρακάτω. Έξω από οπότε, κόμματα, όσοι... το ξέρω. Οπότε όσοι γίναν παοκτζίδες μετά τον Μανάβη, τους λέω για λατζί. Βρίζουνε παίκτες, κάνουν ραν. Εμείς υποστηρίζουμε όποιο παίζει. Είναι και κόμμα και ομάδα, έτσι. Τα πάντα. Έτσι. Λοιπόν, μ' αρέσεις. Λοιπόν, πάμε. Εγώ το Λουτσέσκο στην παρούσα φάση το κουστάρω τρελά για ένα λόγο. Κάνει αυτό που έκανε ο Μαραντόνα. Πάει να τους κλέψει το πρωτάθλημα. Ναι. Και μόνο που το προσπαθεί, στα μάτια μου είναι ψηλά. Είναι μάγκας, όντως. Άσε που το λένε, είναι μάγκας ο Λουτσέσκο. Αν πέταξε, πήγε να πετάξει το μπουκάλι, λάθος του. Αλλά έχει πάθος. Και αυτή τη στιγμή, το 2023, τρεις προπονητές μπορούν να πάρουν το ΠΑΟΚ. Ή ο Λουτσέσκου, ή ο Γκαρσία, ή ο Κονσεϊσάου. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχουν πάθος. Όταν βλέπω πάθος και να μην το πάρω, δεν με νοιάζει. Σωστό. Ταιριάζει και το DNA της ομάδας. Σωστό. Τώρα, αν το αντιστρέψουμε το Χαριλάου και το πάμε στη Τούμπα. Και έβγαινε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ και έλεγε αυτά, θα είχαμε φάει 7 αγωνιστικές. Ναι. Γι' αυτό τον γουστάρω. Γιατί όλοι περιμένανε ότι θα χάσει. Και τους κάλασε τη μαρμίτα. Ακόμα και με την ΑΕΚ που με κολυτάρει και η ΑΕΚ στεναχωρέθηκε. Αυτά.
Μην παίρνει όρκο για το τελευταίο. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, μιλέ. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Κύριε Κώστα και κύριε Γρηγόρη, έχω να σας πάρω κανένα μισό χρόνο. Είμαι αυτός που ήθελα, κύριε Κώστα, σε χαρί... να, όχι να σε χαρίσω, να σε αφήσω με τον, με το φίλι το μεγάλο που έχω, να σου δώσω και να σε κάνει μασάζ, αν θυμάσαι. Θα μου κάνετε μασάζ. Ναι, το, όχι εγώ, ο Πίθωνας. Ο Πίθωνας. Δεύτερον, ναι. Θέλω να με βοηθήσετε. Μασάζ με Πίθωνα δεν έχω κάνει. Νεκρονο... Ναι. Ναι. Μασάζ με οπότε... Πίθωνα ακόμα δεν έχω κάνει. Εντάξει, άμα σε τη λήξη θα σου πω. Ναι. Πεινασμένος να είναι όμως. Λοιπόν, δεν θα σε φάει, δεν μπορεί να σε φάει. Λοιπόν, έχω έναν εγγονόστο στην Καβάλα και είναι καλός ποδοσφαιριστής, μικρούλης είναι. Σπανίδης ο Πέτρος. Και θέλει... Πού παίζει, πού παίζει. Στην Ζουαλίδα, στην Καβάλα, σε μια του ΠΑΟΚ Ακαδημία είναι. Έχει ο ΠΑΟΚ σε Ακαδημία στην Καβάλα, πώς λέγεται. Βέβαια, έχει τον Ζουαλίδα, να πούμε που το χρηματοδοτεί και ο ΠΑΟΚ. Υπάει ΠΑΟΚ, μάλιστα. Στην Ελευθερούπολη. Εκεί που ήταν ο παπάς που... Ναι. Λοιπόν, θέλει να βγει φωτογραφία με κάποιον παίκτη του ΠΑΟΚ. Ναι. Πώς μπορώ να, όταν θα αφήσει Σαββατοκύριακο να το φέρω σε επαφή. Πού και πώς. Μπορείτε να με ενημερώσετε. Αυτά θα τα ρωτήσετε στον κύριο Κουλιανό και στον κύριο Ζαΐρη. Α, μπράβο. Εγώ και άμα πάω να βγάλω φωτογραφία μπορεί να έρθει ο γορίλας και να μου δώσει γροθιά. Δεν θέλει για να το πηγαίνουμε το παιδί με μένα εκεί. Θα πάει με τον Ζαΐρη και τον Κουλιανό. Ναι. Να πάρω εκεί. Θα πάρει το απόγευμα. Άκου, άκου. Ναι. 6 με 8 κάνει ο Νίκος εκπομπή με τον Σαρόπουλο. Ή στο διάλειμμα κάπου. Πες, στο διάλειμμα να το σπάρω. Ή όταν, ρε παιδάκι μου βγάλουν γραμμές αν πιάσεις. Ωραία. Πάρε και πες στο... Ας το τηλέφωνο. Ωραία, θα πάρουμε... πω ότι είμαι και επειδή θέλει πάρα πολύ να αφήνει να βγει μια φωτογραφία με κάποιο παίκτη, να μην πω όνομα του παίκτη, αν θέλετε να το πω. Αυτά θα έπρεπε οι ομάδες ναι. Να έχουν μια μέρα. Ό,τι τι... κάνουν στο εξωτερικό. Ναι, να πηγαίνουν να χαίρονται τα παιδιά. Τα παιδιά είναι τόσο ζώα είμαστε, να πούμε. Επικοινωνιακά γενικά στη Θεσσαλονίκη, ειδικά είμαστε ζώα στο επικοινωνιακό. Έρχονται όλα τα παιδιά. Παίζουν με διάφορες πόλεις στο μακεδονικό το γήπεδο. Και παίζουν και με τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ εδώ που έχει τις... Έχετε δίκιο, θα πάρετε κάποιον που είναι κοντά στην ομάδα του ΠΑΟΚ, εγώ δεν είμαι. Ναι. Ωραία λοιπόν, θα πάρω θα το Κουλιανό. Το κομμάτι, ναι. Ή το Ζαΐρη το πρωί ή τον Νίκο το απόγευμα ναι. Θα ζητήσεις. Ναι. Θα ζητήσεις. Ωραία λοιπόν, θα σου το δώσω δωρεάν εγώ το φίδι, θα σου κάνει μαζάζ κάνα δύο ώρες τρεις. Στην Καβάλα είναι το φίδι. Άμα το πλήξει δεν στην Καβάλα είναι το φίδι. Στην Καβάλα είναι το φίδι. Θεσσαλονίκη είναι το φίδι, είναι τώρα αυτή τη στιγμή στο. Στο κατάστημα το Pet Shop το πάμε και το αεροδρόμιο δεξιά. Άμα το πνίξει πάντως πολλοί άνθρωποι δεν το πνίγει, δεν το πνίγει. Θα σε ευγνωμονούν κάνει... πολλοί άνθρωποι. Άλλο φίδι άμα, λέει, είναι, άμα είναι πιασμένος θα το κάνει υπερδίκη. Άλλο φίδι λέει, δεν κατάλαβες. Δεν πήρε χαμπάρι το χαϊβάνιο κόκκινο. Από τα φίδια που σου αρέσουν. Ναι. Ωραία λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Ακολουθεί τα νιά Δήμου για ειδήσεις. Άμεσα μετά τρίτο ημίχρονο με Βλαχόπουλο. Λοιπόν, από ό,τι κατασκόπευσα. Από ό,τι κατασκόπευσα, έχει πολλούς καλούς φιλοξενουμένους η Τάνια. Έχει ετοιμάσει, ήταν δυνατή εκπομπή. Τα παιδιά κάνουν γερή αυτή. Έχει το βίντεο. Όχι, δεν το βάζουμε, ναι. Δεν θα το βάλουμε, είναι ντροπή, όχι. Θα το δώσει σε μένα το αποδικευμένο. Όταν δεν μου δίνουν άδεια, θα το χρησιμοποιήσω. Ναι, πάμε. Γεια σας.